Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και πάλι. Είμαστε εδώ, όχι με την καθιερωμένη εκπομπή, αλλά με την συνέντευξη του Πρωθυπουργού απόψε εδώ στην ΕΡΤ. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά που αποδεχθήκατε την πρόσκληση και είστε εδώ μαζί μας. Όχι οι δυο μας αυτή τη φορά. Θα έχουμε και μια παρέα εκλεκτών συναδέλφων. Μαζί μου εδώ στο στούντιο θα μου επιτρέψετε οι κύριοι της παρέας να ξεκινήσω από την κυρία, από την συνάδελφο τη Βούλα και Χαγιά, από τα Νέα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Πιστεύω, κύριε Χαρίτου, στην ισότητα των δύο φίλων, οπότε προχωρήστε. Προχωρώ για τους άλλους, λοιπόν. Ο Βασίλης Κουρής από την realnews.gr. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε κι εσείς. Και ο Γιώργος Κουβαράς από το Action 24. Καλησπέρα, κύριε Κουβαρά. Καλησπέρα σας. Να σας πω πρωτού ξεκινήσει η συνέντευξη ότι στα όσα βλέπετε θα μπορείτε και εσείς να παρεμβαίνετε. Ο τρόπος για να το πράξετε αυτό είναι, έτσι κι αλλιώς τα πολύ μέσα της ΕΡΤ το έχουμε γνωστοποιήσει, καλύπτουν τη συνέντευξη με live blogging. Οι χρήστες λοιπόν του ίντερνετ μπορούν να δουν τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης στο λογαριασμό της ΕΡΤ, στο Twitter, ΕΡΤ Social, με το hashtag Tsipras underscore ΕΡΤ, με κεφαλαία γράμματα το ΕΡΤ, που βλέπετε στο πάνω μέρος της οθόνης, το βλέπετε ήδη στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης. Κάνοντας χρήση αυτού του hashtag λοιπόν, μπορείτε να παρεμβαίνετε, να απευθύνετε ερωτήματα. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία θα τα συλλέξει και στην πορεία θα επιχειρήσουμε κάποια από αυτά να τα θέσουμε και στον Πρωθυπουργό. Δεν θέλω να φάω πολύ από το χρόνο της κουβέντας αυτής. Θα έρθουμε κατευθείαν λοιπόν στο στούντιο να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Κύριε Πρόεδρε, σε μια ενδιαφέρουσα, σε μια, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, θερμή πολιτική στιγμή για την χώρα, η συνέντευξη αυτή. Η τελευταία φορά που είχαμε την ευκαιρία να σας δούμε σε μια συνέντευξη ήταν προεκλογικά. Το debate, νομίζω. Ήταν το debate, ορθά το επισημαίνετε. Νομίζω ότι ο καταλληλότερος τρόπος, το σημείο για να ξεκινήσει αυτή η συνέντευξη απόψε, είναι ο τίτλος ο οποίος έδωσε η Die Welt, τα γερμανικά μέσα. Το ακυβέρνητο πλοίο είναι μια πραγματικότητα αυτή? Είναι κάτι το οποίο είχε περιέλθει στην αντίληψή σας ως ένα μήνυμα που είχε περαστεί? Μήνυμα από ποιον? Από τους Γερμανούς, όπως αναφέρει και το δημοσίευμα εδώ. Κύριε Χαρίτο, σήμερα η επίσημη φωνή της γερμανικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, η γερμανική πρεσβεία, διαψεύδει πλήρως το δημοσίευμα αυτό. Βεβαίως, το δημοσίευμα αυτό υπάρχει, κάτι θέλει να πει, και αυτό που θέλει να πει είναι ότι, ξέρετε, υπάρχουν ορισμένοι συντηρητικοί, εγώ θα έλεγα, κύκλοι, οι οποίοι δεν χάνουν ευκαιρία να βάλουν εναντίον της Ελλάδας. Προφανώς και αυτή η στάση και θέση δεν αντικατοπτρίζει την επίσημη στάση της γερμανικής κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν αφορά ενδοκυβερνητικές διαφορές και δεν θέλω να επισέλθω σε κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να παραμείνω στο γεγονός ότι σήμερα είχαμε μια διάψευση απόλυτη του δημοσιεύματος αυτού, κάτι το οποίο δεν συνηθίζει η γερμανική πρεσβεία, καθώς και την αναφορά στη διάψευση αυτή σε γεγονότα. Στο ότι υλοποιείται το πρόγραμμα, στο ότι ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ήταν στην Ελλάδα και έκανε δηλώσεις πάρα πολύ συγκεκριμένες λίγες μέρες πριν, δεν έχει περάσει μήνας. Κύριε Στάιμαγκερ, ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά μπροστά σε μια πραγματικότητα την οποία γνωρίζουμε πια, μόνο που δεν είναι οι ίδιοι όροι. Η χώρα μας όχι μόνο υλοποιεί τις δεσμεύσεις, αλλά και έχει ξεπεράσει μέχρι στιγμής πάρα πολύ δύσκολους κάβους. Τους δυσκολότερους, θα έλεγα. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έχει κλείσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα όσα ήταν πάνω στο τραπέζι και απειλούσαν τη χώρα, το Brexit, το κούρεμα των καταθέσεων, δεν υπάρχουν πια πάνω στο τραπέζι. Συνεπώς, αν κάποιοι θέλουν από το παράθυρο να φέρουν όσα δεν κατάφεραν να φέρουν από την πόρτα τον προηγούμενο Ιούλη, θα διαψευστούν. Θα έρθουμε σε χώρα, λίγο σε αυτά που αυτή τη φορά, τώρα, μαζί δεν είναι μόνη στην Ευρώπη. Θα έρθουμε σε η λίγο χώρα σε αυτή τη φορά έχει συμμαχίες. Η χώρα αυτή τη φορά είναι ένα παράδειγμα και για το πώς πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία, οι πολίτες να έχουν λόγο για τις εξελίξεις, και εμείς αυτό το αναδείξαμε.
τόσο με το δημοψήφισμα όσο και με την εκλογική αναμέτρηση μετά τη συμφωνία και οι πολίτες έκριναν για το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα με όλα πάνω στο τραπέζι. Και βεβαίως νομίζω ότι βρισκόμαστε και σε μια περίοδο τελείως διαφορετική από αυτή του περασμένου καλοκαιριού. Μάλιστα. Σε μια περίοδο που η προσφυγική κρίση αλλάζει τους σχετισμούς, μετατρέπει, αλλάζει την ατζέντα, θα έλεγα. Συνεπώς όλα αυτά καθιστούν, κατά την άποψή μου, τελείως διαφορετικές συνθήκες μέσα στους οποίους διεξάγεται αυτή η αντιπαράθεση. Γι' αυτό και θα έλεγα, για να το κλείσω, τέτοιου είδους δημοσιεύματα δεν με ανησυχούν. Θα δώσω το λόγο, πριν μάλλον δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να το ξανανοίξω λίγο το θέμα αυτό εγώ, ρωτώντας σας αυτό που αρκετοί συνάδελφοι ξένοι δικοί μας συνέδεσαν με το δημοσίευμα, με το ακυβέρνητο πλοίο. Δηλαδή ότι πριν από 10-15 μέρες πόσο ήταν, ζητήσατε τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, μιλήσατε για συνένεση. Δύο μέρες μετά η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε ποια συνένεση μέχρι και διεύρυνση μπορούμε να δούμε στο κυβερνητικό σχήμα. Μήπως αυτό δημιούργησε μια τέτοια εντύπωση? Κύριε Χαρίτο, νομίζω ότι στη χώρα μας για τα αυτονόητα πράγματα διεξάγεται πολλές φορές μια συζήτηση η οποία δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος της ευθύνης που πρέπει να μας αναλογεί όλους. Νομίζω είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κουλτούρα διαλόγου. Και δυστυχώς δεν υπάρχει. Βιώνουμε τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλη αυτή η κρίση, όλο αυτό το τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα περνάει μέσα από τη χώρα μας. Είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε οι πολιτικοί αρχηγοί, παρά τις μεγάλες διαφωνίες τους, τις συγκρούσεις τους, τις διαφορές τους, να έχουν τη δυνατότητα να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να πούνε, βρε αδελφέ, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αν δεν έκανα αυτή την κίνηση, θα με κατηγορούσαν όλοι ότι, ξέρετε, και δικαίως, έχουμε τόσα μεγάλα και κρίσιμα θέματα και δεν έρχεσαι και κλεισμένο το θυρό να μας ενημερώσεις, να μας πεις τι ακριβώς γίνεται και μένεις μόνο στην αντιπαράθεση. Και μόλις κάναμε αυτή την αυτονόητη κίνηση, όχι μόνο για το προσφυγικό ομολογό, αλλά και για ζητήματα που κατά την άποψή μου είναι μείζονος σημασίας, όπως το ασφαλιστικό το οποίο έρχεται και είναι ζήτημα των επόμενων γενεών και πρέπει όχι να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα, να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Το ζήτημα της συνταγματικής μεταρρύθμισης που εμείς έχουμε εξαγγείλει και αφορά την αλλαγή του πολιτικού συστήματος, συνολικά εγώ θα έλεγα, και το πώς πρέπει να πάμε σε ένα συντεταγμένο διάλογο. Θελήσαμε λοιπόν, και ξέρετε αυτό αποτελεί και δική μου άποψη για κυβέρνησης. Ναι, έχω και δεν το παραδέχομαι. Σε πολλά ζητήματα την άποψή μου την υπερασπίζομαι με πάθος. Και θα το κάνω και στη σημερινή συνέντευξη, σας το υπόσχομαι. Για να το κάνετε, δώσε την ευκαιρία στη Βουλή του Μιχαλιά που βλέπω ότι θέλει να παρέμβει. Διάλογο πρέπει να κάνουμε. Συνεννόηση πρέπει να έχουμε. Ενημέρωση πρέπει να έχουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί για τα κρίσιμα ζητήματα. Και να δούμε πού συμπίπτουμε, πού δεν συμπίπτουμε. Κύριε Πρόεδρε, όμως υπάρχει και ο αντίλογος πάνω σε αυτό. Θα μου επιτρέψετε να θυμίσω ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν στήριξε καμία προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης, του προηγούμενου κυβερνητικού συνασπισμού. Ανατρέχοντας σε παλιές εφημερίδες και στον τύπο, διαπίστωσε ότι δεν είχατε ψηφίσει καν τον αντιρατσιστικό νόμο. Είχατε ψηφίσει παρόν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν ζήτησα από κανένα να ψηφίσει κανένα νόμο. Και εδώ είναι, νομίζω, μια μεγάλη διαφορά, την οποία πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε. Όταν μαζευόμαστε σε ένα τραπέζι υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν μαζευόμαστε για να πείσουμε ένας τον άλλον ότι πρέπει να συγκυβερνήσουμε, να αποκτήσουμε την ίδια άποψη πάνω στα μεγάλα θέματα. Η συνεννόηση είναι άλλο πράγμα, η συνένεση είναι άλλο πράγμα, η συγκυβέρνηση είναι άλλο πράγμα. Ξέρετε, είναι τρεις διαφορετικές ταχύτητες. Εγώ ζήτησα το αυτονόητο. Λέω, έχουμε τρία μεγάλα ζητήματα μπροστά μας. Ελάτε να ανταλλάξουμε συντεταγμένα απόψεις και να δούμε αν μπορούμε να αποκτήσουμε, όχι στις ψηφοφορίες, αλλά μια εθνική γραμμή πλεύσης στα τρία αυτά ζητήματα. Άρα να εικάσω. Στο θέμα του προσφυγικού, που κατά την άποψή μου είναι μεγάλο πρόβλημα που η χώρα δεν μπορεί να έχει μια εθνική γραμμή πλεύσης, διότι αντιλαμβάνεστε, και αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια ατέρμονη εσωκομματική διαδικασία. Είμαι βέβαιος ότι οι υποκανονικές συνθήκες δεν θα είχαν μια τέτοια τοποθέτηση από έναν πυλώνα του πολιτικού συστήματος, την αξιωματική αντιπολίτευση, τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και στα άλλα ζητήματα πιστεύω ότι αν αποκατασταθεί ένα κλίμα στοιχειώδους
διαλόγου και συνεννόησης. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά να καθορίζουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο αντιλαμβάνομαι όμως ότι εσείς επιθυμείτε την πρώτη ταχύτητα. Η πρώτη ταχύτητα λοιπόν είναι η συνεννόηση σε κάποια μείζωνα ζητήματα που αφορούν στη χώρα. Έτσι δεν είναι? Γιατί αποκλείεται τις δύο άλλες ταχύτητες? Δηλαδή μια διεύρυνση του κυβερνητικού σχήματος ή μια οικουμενική κυβέρνηση? Κύριε Χαγιά, καταρχάς τις αποκλείω σε τούτη τη φάση, διότι ξέρω ότι οι διαφορές είναι σημαντικές και γιατί δεν το χρειαζόμαστε. Εγώ δεν χρειάζομαι αυτή τη στιγμή, αισθάνομαι πάρα πολύ ασφαλής με την κυβερνητική πλειοψηφία των 153 βουλευτών. Και δεν έχω στόχο, όλη αυτή η διαδικασία δεν είχε στόχο ούτε το να αλλάξει κυβέρνηση, ούτε το να συμπληρωθεί με άλλους στο κυβερνητικό σχήμα, ούτε το να διευρυνθεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ούτε πολύ δε μάλλον, πόσο δε μάλλον, να πάμε σε μια οικουμενική κυβέρνηση. Μα ξεχνάμε ότι πριν από 2 μήνες και κάτι μέρες είχαμε εκλογές σε αυτόν τον τόπο. Οι εκλογές δεν γίνανε πριν από 2 χρόνια, γίνανε πριν από 2 μήνες. Και ο ελληνικός λαός εξέφρασε με την ετοιμιγορία του. Εξέφρασε με την τιμιγορία του την άποψή του για το ποιος θέλει να κυβερνήσει. Δικά σας τελέχη άνοιξαν όμως αυτή την συζήτηση της διεύρυνσης. Θυμίζω εδώ ο κύριος Φλαμπουράρης, η κυρία Γεροβασίλη, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι υπαρκτό αυτό το θέμα της διεύρυνσης της κυβέρνησης, της βάσης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στο μέλλον? Κύριε Σκουρή, ακούστε. Και με ποιους? Κύριε Σκουρή, ακούστε. Η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση τετραετίας. Και αυτό καλό είναι να το έχουμε όλοι καλά στο μυαλό μας. Ξέρετε κάτι? Δεν είναι καλό πράγμα η αντιπολίτευση. Δεν κάνει καλό στην αντιπολίτευση να κοιμάται και να ξυπνάει με την έγνοια στο μυαλό της ότι αυτή η κυβέρνηση θα πέσει την επόμενη μέρα. Το έκανε 7 μήνες όσο είμαστε σκληρή διαπραγμάτευση. Και το ίδιο δυστυχώς κάνει και τώρα. Και δεν είναι καλό για την ίδια, διότι θα πρέπει να προβεί και σε μια διαδικασία, θα έλεγα και αυτοκριτικής και αυτογνωσίας και επανακαθορισμού στο ιδεολογικό της στίγμα. Τώρα, αν περιμένεις ο άλλος να πέσει κάθε μέρα που περνάει, στο τέλος θα την πατήσουν σαν το λύκο με τα πρόβατα, θα λένε στον κόσμο λύκος, λύκος, ο λύκος δεν θα έρχεται, δεν θα τους δίνει σημασία κανείς. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Στον ορίζοντα αυτής της τετραετίας υπάρχουν μεγάλα ζητήματα που εγώ τουλάχιστον θέλω και πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Και να σας το πω και διαφορετικά, κύριε Σκουρή. Εγώ έγινα πρωθυπουργός 40 μου χρόνια. Το όραμά μου δεν είναι να διαχειριστώ μια εξουσία, όπως το έκαναν οι προηγούμενοι, αλλά να βάλω τις δυνάμεις μου ώστε να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο κάποιες αλλαγές. Να μεταρρυθμιστεί το πολιτικό σύστημα, να προβούμε στις μεγάλες και αναγκαίες τομές που χρειάζεται. Ξέρετε, οι προηγούμενοι πετάγανε την μπάλα μπροστά, την κλωτσάγανε. Το ζήτημα όμως είναι να λύσουμε τα προβλήματα. Το ασφαλιστικό, για παράδειγμα. Αν δεν το λύσουμε, θα το βρούνε μπροστά οι επόμενες γενιές. Πολιτικό σύστημα, σύνταγμα, μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα όπως τα εθνικά μας θέματα, το κυπριακό. Πρέπει να λυθεί, πρέπει να δώσουμε τις δυνάμεις μας για να λυθεί. Σε αυτή τη βάση. Σε αυτά λοιπόν τα ζητήματα. Χρειάζεται λοιπόν κοινοβουλευτική ψηφία. Σε αυτά λοιπόν τα ζητήματα, εγώ θα σας έλεγα. Και με κυβερνητική έκφραση. Σε αυτά λοιπόν τα ζητήματα, εγώ θα σας έλεγα ότι δεν αρκεί κανείς να πει: ξέρεις, εγώ έχω το 35%, 35,5% που πήραμε στις εκλογές και με αυτό το ποσοστό θα πάω να τα αλλάξω όλα. Θα θελήσουμε. Να δημιουργήσουμε ευρύτερες συνεννοήσεις πρώτα απ' όλα στην κοινωνία, πρώτα απ' όλα μέσα στον ελληνικό λαό, αλλά και γιατί όχι αυτές να αποτυπωθούν και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Εγώ θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής αν έβλεπα σε μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα για τον τόπο, για το αύριο αυτού του τόπου, να διαμορφώνονταν ευρύτερες συνεννοήσεις. Και θα το επιδιώξω. Διότι αυτές οι αλλαγές, στις οποίες αναφέρθηκα πιο πριν, απαιτούν διαδικασίες διαλόγου, συντεταγμένου, διαλόγου ο οποίος θα έχει αρχή, μέση και τέλος και θα οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα. Σε αυτές λοιπόν τις μεγάλες αλλαγές χρειαζόμαστε ευρύτερες συνέσεις και πλειοψηφίες. Αυτό όμως δεν είναι αδυναμία. Δεν συνιστά αδυναμία μας να κυβερνήσουμε. Το ότι θέλουμε να περάσουμε μια άλλη κουλτούρα σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Διαλόγου, συνεννόησης, αυτό μας το προσλαμβάνουν ως αδυναμία. Και δεν θα τους βγει σε καλό. Για το ασφαλιστικό. Θέλω να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, διεκδικείτε μια μεγαλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δηλαδή λέτε να έχετε κοινοβουλευτική συνένεση. Απ' την άλλη μεριά όμως. Στα μεγάλα θέματα. Απ' την άλλη μεριά όμως. Απ' την άλλη μεριά όμως. Κυβερνήσει και με 151 για πολλά χρόνια. Σύμφωνοι. Τώρα εσείς είστε στους 153. Εντάξει, δεν είναι μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία υποχρεωτικά θα αντέξει, ούτε υποχρεωτικά δεν θα αντέξει. Υπάρχει όμως ένα σενάριο που είναι το σενάριο της οικουμενικής κυβέρνησης, το οποίο κακά τα ψέματα είναι αλληλένδετο με μια
μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία την οποία εσείς ζητάτε. Αυτό το σενάριο της οικουμενικής, εσείς το συνδέετε με τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Λέτε δηλαδή ότι είναι ένα σενάριο διαπλοκής. Αυτό το σενάριο όμως το έθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ. Το έθεσε ο Βασίλης Λεβέντης. Και θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Βασίλης Λεβέντης είναι ο εκπρόσωπος της διαπλοκής στη χώρα. Και επίσης θέλω, μια και είστε εδώ απόψε και μας δίνετε αυτή τη συνέντευξη, επειδή περί διαπλοκής ακούμε σε αυτή τη χώρα από το 1990, εσείς ακόμα ήσασταν μαθητής τότε, εγώ ήμουν φοιτητής, ήμασταν πολύ νέοι, και επειδή εσείς είσαστε ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός, θα μας ονοματίσετε επιτέλους ποια είναι αυτή η διαπλοκή, ή θα την ακούμε διαρκώς από τον ένα πρωθυπουργό στον άλλον, χωρίς να ξέρουμε ονόματα? Να απαντήσω σε ένα-ένα το ερώτημα. Ναι. Κύριε Κουβαρά, προφανώς και δεν είναι ο κύριος Λεβέντης ο εκπρόσωπος διαπλοκής. Αλλά μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο, διότι εγώ τον εκτιμώ τον κύριο Λεβέντη. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χιούμορ καταρχάς και εκτιμώ τους ανθρώπους που έχουν χιούμορ. Αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν πάει πολύ καιρός που αυτό το πολιτικό σύστημα και αυτό το μηδιακό σύστημα τον απαξίωνε εν χορό τον κύριο Λεβέντη. Ναι. Και τώρα αυτό το πολιτικό σύστημα που τον απαξίωνε εν χορό και τον μηδιακό τον έχει καταστήσει ρυθμιστή της ελληνικής πολιτικής ζωής. Εντάξει. Από εκεί που τον φωνάζαν κάποιοι συνάδελφοί σας στο στούντιο για να τον κερνάνε πίτσες, να τον θεωρούν ως το ρυθμιστή της πολιτικής ζωής. Λοιπόν, ακούστε, εγώ τον εκτιμώ. Έχει ένα μακρύ πολιτικό βίο. Κατάφερε κάτι το οποίο φάνταζε το προηγούμενο διάστημα κατόρθωτο, να μπει επιτέλους στη Βουλή μετά από πολύ μεγάλους αγώνες που έκανε. Μου έφερε και κάποιες προτάσεις με το που επανεξελέγει στις 20 Σεπτέμβρη τα 9 σημεία, πολλά από τα οποία πρέπει να σας πω είναι ωραίες ιδέες, αλλά πλην όμως ανεφάρμοστες. Όντως έχετε συμφωνήσει σε 4-5 σημεία? Θα το συναντήσετε? Βεβαίως θα το συναντήσω. Τον έχετε καλέσει στο Μαξίμου, κύριε Πρόεδρε? Όχι, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί, γιατί άκουσα να λέει ότι μας σνομπάρει ο Πρωθυπουργός. Εγώ δεν σνομπάρω κανένα. Εγώ θα συναντήσω όλους όσους μου έχουν ζητήσει να τους συναντήσω, θα τους συναντήσω και θα συναντήσω και άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Θα επιχειρήσω να συναντηθώ, εκτός βέβαια από τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, που ίσως να πούμε μετά γιατί εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος μεγάλος και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Κοιτάξτε τα αποτελέσματα στη Γαλλία, αλλά να μην ανοίξουμε αυτή την παρένθεση. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Όλους τους άλλους λοιπόν πολιτικούς αρχηγούς και τον κύριο Λεβέντη θα τον συναντήσω, θα συζητήσω και τις απόψεις του και τις θέσεις του. Εγώ εκτιμώ αυτό που λέει. Εγώ εκτιμώ αυτό που λέει. Όντως έχετε συμφωνήσει σε 4-5 σημεία μαζί του? Όχι, του είπα ότι 4-5 σημεία. Εγώ του είπα ότι πολλά από αυτά που λέει επί της αρχής δεν θα υπήρχε κανένας ο οποίος θα λέγει διαφωνώ. Κανένας. Όμως ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο ορισμένα πράγματα να εφαρμοστούν. Όταν για παράδειγμα λέει οι αργόμισθοι να απολυθούν. Συμφωνούμε όλοι. Το ζήτημα είναι ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αξιολογήσει και με ποιο τρόπο ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Όταν λέει να απολυθούν όσοι έχουν προσληφθεί με ρουσφετολογικές πελατειακές σχέσεις. Συμφωνούμε όλοι. Άντε τώρα βρες εσύ τον τρόπο που θα κρίνεις αν ένας δημόσιος υπάλληλος προσελήφθη από το πράγματι κομματικό κράτος το οποίο είχαν στήσει Πασό και Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, ωραίες ιδέες. Στην εφαρμογή τους όμως. Δεν ήταν απλώς ιδέες, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν απλώς ιδέες. Οι ιδέες ήταν μια πρόταση και μια βάση για να στηρίξει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ακόμα και με ψήφο ανοχής. Ερώτημα. Είναι ενδυνάμεις. Δεν μας αφορά αυτό, κύριε Σκουρή. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς δεν μπαίνουμε σε συνδιαλλαγή με κανένα. Και προς τιμήν του κύριος Λεβέντης, του ξεκαθάρισε αυτό και μέσα στη Σύνοδο των Πολιτικών Αρχηγών. Το είπε με τον δικό του τρόπο, ότι εμείς δεν λέμε αυτά που λέμε για να πάρουμε θέση. Για να ανταλλάξουμε τη στήριξή μας. Δεν χρειαζόμαστε στήριξη. Δεν είναι το θέμα μας να έχουμε στήριξη από κανέναν, και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το ότι θέλουμε, τώρα πάμε στο άλλο ζήτημα, το ότι θέλουμε σε μεγάλα ζητήματα, ζητήματα που υπερβαίνουν τον ορίζοντα μιας τετραετίας, διότι το ασφαλιστικό θα αφορά τις επόμενες γενιές, τα επόμενα 30 χρόνια. Δεν είναι θέμα τετραετίας. Η προσφυγική κρίση που αλλάζει τα δεδομένα στην Ευρώπη είναι εθνικό θέμα. Το αν θα λυθεί το Κυπριακό, ήμουνα νιός και γέρασα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, για το Κυπριακό συζητάμε. Άρα λοιπόν, μεγάλα ζητήματα, η συνταγματική αλλαγή. Και εγώ είμαι θειασότης άποψης ότι πρέπει να τα ξεκινήσουμε ένα διάλογο, να όλα να τα εξετάσουμε. Υπάρχουν όρημα θέματα, αλλά εδώ υπάρχει και μια ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τις βάσεις πάνω στις οποίες λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, η δημοκρατία, να μιλήσουμε για την ανάγκη να υπάρξει εμβάθυνση της δημοκρατίας, να ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος κοινωνικός με τους φορείς, με τα κόμματα. Όλα αυτά απαιτούν ευρύτερες συνενέσεις και πλειοψηφίες.
Δεν ζητώ εγώ αυτή τη στιγμή τη στήριξη κανενός για να περάσω το δύσκολο κάβο. Ξέρετε τι ζητώ και να είμαι καθαρός. Το πολύ απλό πράγμα. Έχω μια διαπραγμάτευση και θα πούμε για αυτή. Η διαπραγμάτευση δεν τελείωσε στις 12 του Ιούλη. Η διαπραγμάτευση ήταν πολύ σκληρή και για τα κόκκινα δάνεια και για το ζήτημα του ασφαλιστικού θα είναι δύσκολη και εκεί θα βοηθούσε να καταθέσουν τα κόμματα τις προτάσεις τους, ο καθένας να έχει τη δική του αντίληψη, αλλά όλοι να πούμε, ξέρετε, 10 οριζόντιες περικοπές ήταν αρκετές στις συντάξεις. Να βρούμε λύση και μπορούμε να βρούμε λύση χωρίς νέες οριζόντιες περικοπές. Και ξέρετε τι μου απαντάνε αυτοί οι οποίοι λένε Πασό και Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Διότι οι υπόλοιποι, παρά το ότι δεν θέλουν να φτιαχτεί η Επιτροπή, είπανε συμφωνούμε σε αυτό. Πασό και Νέα Δημοκρατία λένε χερέκακα. Όχι. Εμείς μπορεί να τις κόψαμε τις συντάξεις, αλλά τώρα δεν θα σε βοηθήσουμε για να τις κόψεις κι εσύ να γίνεις ίδιος με εμάς. Εμείς δεν θα γίνουμε ίδιοι, ακόμα και αυτό να συμβεί. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά πριν πάμε στο ασφαλιστικό. Λοιπόν, θα απαντήσω στο ερώτημα του κ. Κουβάρα. Επειδή έχει μείνει αναπάντητο το πρώτο κομμάτι της ερώτησης, θα απαντήσω στον κ. Κουβάρα. Ποια είναι η διαπλοκή με ονόματα? Θα έχουμε τον χρόνο να τα πούμε όλα. Κύριε Κουβάρα, είμαι πρωθυπουργός της χώρας. Δεν είμαι χρυσός οδηγός να σας λέω ονόματα. Εγώ βάζω κανόνες και έχω την ευθύνη να βάλω κανόνες. Αν ο Κουβαράς είχε συνηθίσει όλο το προηγούμενο διάστημα να σμπρώχνει λεφτά στο μηντιακό σύστημα προκειμένου τον κάθε Τσίπρα και τον κάθε Πρωθυπουργό να τον ελέγχει ή να τον εκβιάζει, να του ζητάει, να του λέει ότι θα σε στηρίζω, αλλά κοίταξε να μην ελέγχονται τα δάνειά μου, κοίταξε να μην πληρώνω φόρους, κοίταξε να μην ισχύει ο νόμος όπως για τους υπόλοιπους και σε μένα. Αυτό τελείωσε. Σας έχουν προσεγγίσει και σας έχουν ζητήσει κάποιοι κάτι τέτοιο. Δεν έχω πρόβλημα με τον Κουβαρά όμως, να το ξεκαθαρίσω. Ούτε έχω καμιά διάθεση ρεβανσισμού. Ούτε θα πω ο Κουβαράς να είναι αυτός ο οποίος θα πληρώσει. Εγώ θα πω, κύριε Κουβαρά μου, αυτό τελείωσε. Και τελείωσε όχι μόνο για εσάς, τελείωσε και για όλους τους υπόλοιπους. Θέλετε να με βρίζετε, θέλετε να με χτυπάτε, θέλετε να είστε απέναντί μου, θα το κάνετε. Κανένα πρόβλημα. Θα πληρώσετε όμως. Όπως πληρώνουν όλοι οι άλλοι. Ναι, αλλά ξέρετε, η διαπλοκή στον τόπο, Πρόεδρε, δεν είναι το πρόβλημα κάποιων ονομάτων. Είναι μιας διαδικασίας. Είναι αυτό που ονομάτισα πολύ έγκαιρα τρίγωνο της αμαρτίας. Ξέρετε τι είπα, ποιος είναι στο τρίγωνο της αμαρτίας? Είπα ότι στη μία γωνία είναι το πολιτικό σύστημα, στην άλλη είναι το τραπεζικό σύστημα και στην τρίτη γωνία είναι το μηντιακό σύστημα. Ότι παίρνουν αποφάσεις οι πολιτικοί για να ανακεφαλαιοποιούν τράπεζες και να έχουν συγκεκριμένες διοικήσεις και να λειτουργούν με συγκεκριμένα κριτήρια, τα κριτήρια αυτά να ευνοούν συγκεκριμένους ιδιοκτήτες μίντια, οι οποίοι δανείζονται όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να δανείζονται, και αυτοί να στηρίζουν το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, αυτό θα αλλάξει τον τόπο. Και σε αυτό, εγώ θα περίμενα να βρω μια συνένεση από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα. Αυτό δεν αφορά τον Τσίπρα ή τον ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σήμερα. Αυτή είναι μια παθογένεια του ελληνικού συστήματος, η οποία υπάρχει τα 20 τελευταία χρόνια. Δεν υπήρχε παλιότερα, όταν είχε αξιοπιστία το πολιτικό σύστημα, όταν οι πρωθυπουργοί και τα κόμματα ήταν ισχυροί. Σήμερα δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο πολιτικοί να στηρίζονται πίσω από, όχι μηντιακά κατά ανάγκη, από επιχειρηματικά συμφέροντα. Και, εδώ να σας πω και κάτι, αν μείνει αυτό, εγώ δεν λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, εμείς είμαστε οι Άγιοι. Λέω ότι εδώ πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη, να γίνει μια τομή, ώστε να αναπνεύσει ο τόπος και το πολιτικό σύστημα. Πάντως, για να και υπάρχει, να πάμε σε κανόνες που θα ισχύουν για όλους. Για να υπάρχει διαπλοκή πρέπει να υπάρχουν δύο. Δεν διαπλάγεται κανείς μόνος του, αν είναι επιχειρηματίας. Άρα πρέπει να υπάρχει και η άλλη πλευρά, που προκειμένου είναι το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση. Συμφωνώ και απόλυτα. Μήπως φτάσουμε στο σημείο, επειδή δεν λέτε ονόματα, καταλαβαίνω που λέτε δεν είστε χρυσός οδηγός, προφανώς δεν είστε χρυσός οδηγός, αλλά κινδυνεύουμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να ονομάζετε διαπλεκόμενους όσοι σας κάνουν κριτική. Και όποιος δεν είναι μαζί σας είναι εχθρός σας, άρα διαπλεκόμενος. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Το αντίθετο. Το καταλαβαίνετε. Θα έπεφτα σε αυτόν τον κίνδυνο. Εάν εγώ σας έλεγα ότι ξέρετε αυτοί που μου κάνουν κριτική είναι οι διαπλεκόμενοι. Όχι. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι η κριτική είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα, όπως και δεν είχα κανένα πρόβλημα, διότι κύριε Κουβαρά, πέρασα και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ διαπυρός και σιδήρου. Όλο το προηγούμενο διάστημα ήμασταν σχεδόν μόνοι απέναντι σε ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα και σε μια μεγάλη πλειοψηφία και του μηντιακού συστήματος. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε. Επαναλαμβάνω. Σε αυτόν τον τόπο πρέπει να μπουν κανόνες. Και πρέπει όλοι, μα όλοι και τα πολιτικά κόμματα έχουν ευθύνη,
αυτούς τους κανόνες να τους υπηρετήσουμε. Και εδώ θέλω να πω και κάτι. Περάσαμε ένα νόμο. Περάσαμε ένα νόμο για τις αδειοτηλεοπτικές συχνότητες. Αυτός ο νόμος για πρώτη φορά βάζει επιτάπητο στο ότι πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία διαγωνισμού. Το οποίο ήδη στον παρόν θα φέρει κάποια έσοδα στα δημόσια ταμεία που τα έχουμε ανάγκη. Και ταυτόχρονα, πέραν αυτού του νόμου, αναδείξαμε και την ανάγκη τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης να πληρώνουν φόρους για τις διαφημίσεις και να πληρώνουν και το τέλος συχνοτήτων. Και μάλιστα είπαμε θα πληρώσουν και αναδρομικά. Εντάξει, κάναμε τους κακούς. Όχι γιατί θέλουμε να χτυπήσουμε τα μέσα ενημέρωση επειδή δεν στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε και αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως θα πληρώσουν και θα επιβιώσουν μπορούν την άλλη μέρα ελεύθερα να στηρίζουν όποιον θέλουν. Αλλά γιατί πρέπει να μπουν κανόνες σε αυτόν τον τόπο. Και δεν μπορεί μια επιχείρηση η οποία έχει γονατίσει και δεν δανειοδοτείται να βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση απελπιστική και κάποιοι άλλοι, γιατί οι επιχειρήσεις είναι και αυτές, να δανειοδοτούνται επειδή έχουν ένα κρίσιμο ρόλο να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Η ταχύτερη στελέχωση του Σουδρού, κύριε Πρόεδρε, δεν θα βοηθούσε προς την κατεύθυνση στην οποία αναφέρεστε? Ναι, κύριε Χαράντο, έχετε δίκιο. Και εδώ θέλω να πω κάτι. Εμένα με έχει ξαφνίσει αρνητικά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει καταθέσει προτάσεις προκειμένου να συγκροτηθούν οι ανεξάρτητες αρχές, έτσι όπως ορίζει ο νόμος ο οποίος εψηφίστηκε από τη Βουλή. Αυτό αφορά όχι μόνο το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης, αλλά και το ΑΣΕΠ και ενδεχομένως και άλλους ανεξάρτητες αρχές. Εδώ είναι, νομίζω, ένα θέμα που αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας. Και θέλω να πω ότι, μάλλον ελπίζω, ότι αυτή η στάση δεν υποκρύπτει κάποια σκοπιμότητα. Απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι, όπως είπα πιο πριν, και είναι δυστύχημα για το πολιτικό σύστημα, υπάρχει μια ατέρβονη προεκλογική διαδικασία στη Νέα Δημοκρατία. Όμως η χώρα δεν μπορεί να περιμένει. Και ελπίζω και πιστεύω ότι, επειδή εγώ βλέπω ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκπροσωπείται, υπάρχει συγκροτημένο παρά το γεγονός ότι έχει διαδικασίες. Έχει έναν υπηρεσιακό πρόεδρο, ήρθε στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, είπε αυτά που είπε, πηγαίνει στη Βουλή. Άρα πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα προσέλθουν συντεταγμένα στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες προκειμένου να συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για να ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης των καναλιών. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε θα σημαίνει ότι κάποια άλλα συμφέροντα κρύβονται από πίσω. Αλλά δεν θέλω να το προχωρήσω. Ελπίζω ότι θα προχωρήσει η διαδικασία. Την προηγούμενη Τρίτη, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, είπατε ότι θα πάρετε την κατάσταση στα χέρια, θα πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες. Τι εννοείτε? Την κατάσταση την έχω ούτως ή άλλως στα χέρια μου. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, αναφέρομαι στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Και στην κάλυψη των κενών θέσεων. Αυτό το οποίο εννοούσα και θα γίνω απόλυτο σαφή, είναι ότι αναμένω το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσα σε εύλογες βεβαίως χρονικά διαδικασίες, να υπάρξει συντεταγμένα στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, να υπάρχουν οι προτάσεις των κομμάτων, διότι όπως γνωρίζετε χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία και σωστά στη συγκρότηση των ανεξαρτήτων αρχών, ώστε να οριστούν οι ανεξάρτητες αρχές. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν επενδυτές που περιμένουν, και να το πω κι αλλιώς, η χώρα χάνει και μια δυνατότητα να βάλει και χρήματα στο δημόσιο ταμείο. Λοιπόν, ελπίζω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Αν ανακαλύψουμε ή αν υπάρξει, ας πούμε, που δεν θέλω να το πιστεύω, ότι υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό, τότε η κυβέρνηση θα πάρει πρωτοβουλίες νομοθετικές. Είμαι απόλυτα σαφής. Δεν θέλετε να γίνετε πιο σαφής? Τι πιο σαφής να γίνω? Θα πάρει νομοθετικές διαδικασίες. Θα διορθώσει τον νόμο. Τι θα γίνει δηλαδή? Θα μπλοκάρει μια μειοψηφία, μια διαδικασία η οποία έχει μια πάνδημη αποδοχή στην ελληνική κοινωνία, να μπουν κανόνες σε αυτό στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, να γίνει διαδικασία διαγωνιστική? Όχι, δεν θα τον μπλοκάρουν. Κύριε Πρόεδρε, είτε έτσι είτε αλλιώς δεν θα τον μπλοκάρουν. Να συνεννοούμαστε. Κύριε Πρόεδρε, όσες φορές, χρόνια τώρα που καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ, ο κάθε πρωθυπουργός λέει ότι η κυβέρνησή του είναι μια κυβέρνηση τετραετίας. Εν τούτης, μέσα σε ούτε σε τρεις μήνες, η πλειοψηφία των 155 εδρών έγινε 153 και το ασφαλιστικό, το φορολογικό των αγροτών, το φορολογικό, τα κρίσιμα ζητήματα είναι μπροστά σας. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, πολλοί εκτιμούν αυτή η πλειοψηφία να πάψει να υπάρχει στο μέλλον. Ήθελα να σας ρωτήσω, σε μια τέτοια περίπτωση θα ξαναδείτε εκλογές ξανά? Είναι μια λύση οικουμενική? Αν είναι οικουμενική,
Εσείς θα συμμετάσχετε, θα είναι με εσάς πρωθυπουργό, ρωτώ. Ξέρω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή τα καυτά προβλήματα του ελληνικού λαού, αλλά πριν πάμε σε αυτά, ήθελα να σας ρωτήσω για ένα θέμα ουσίας και στρατηγικής. Κύριε Σκουρή, υπάρχει μία ιδιοποιώς διαφορά σε σχέση με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τα δύσκολα, τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων, τα πέτρινα και δύσκολα χρόνια που οι κυβερνήσεις όλες και η δικιά μας ελπίζουμε σύντομα να βγούμε από αυτή τη δύσκολη θέση, είναι υποχρεωμένες να τηρήσουν ένα πρόγραμμα. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι για πρώτη φορά αυτά τα 5 χρόνια είχαμε εκλογές αμέσως μετά μια δύσκολη συμφωνία και εξελέγει η νέα Βουλή με λίστα και όχι με σταυρό προτίμησης, με λίστα. Όταν όλοι και κυρίως οι πολίτες, οι ψηφοφόροι γνωρίζαν αυτή τη συμφωνία και ήταν πάνω στο τραπέζι και όχι κάτω από το τραπέζι οι προτάσεις των κομμάτων για το πώς θα τα διαχειριστούν. Αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Εάν όπως λέτε εσείς υπάρξουν διαφοροποιήσεις, θα είναι εξαιρετικά ύποπτες αυτές οι διαφοροποιήσεις, διότι δεν μπορεί να κρύβεσαι στις λίστες για να εκλεγείς όταν γνωρίζεις ποια είναι η συμφωνία και μετά να διαφοροποιείς εκ των υστέρων. Δεν έχω λοιπόν καμία μα καμία ανησυχία σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την εκλογική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι δύο αποχωρήσεις ήταν γνωστές από τη δεύτερη μέρα των εκλογών. Και ήταν γνωστές, είναι άλλες οι αιτίες, ας μην τις συζητήσουμε τώρα. Να σας πω και κάτι. Τις επιταχύναμε κιόλας. Τις επιταχύναμε κιόλας. Όποιος διαφωνεί, δηλαδή, λέτε παραδίδει την έδρα, καλά καταλαβαίνω. Συγχωρείτε. Δεν είναι θέμα διαφωνίας, διότι αν διαφωνούσες, δεν έπρεπε να δεχτείς να είσαι υποψήφιος. Καλά, τα μέτρα. Και αν δεν μπορείς. Και, όχι, όχι, δεν γνωριζόταν τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ληφθούν. Ακούστε, κύριε Σκουρή, δεν θα δώσω σε κανέναν το δικαίωμα να διεκδικήσει να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από αυτή που έχουμε όλοι εμείς που δίνουμε τη μάχη. Εάν λοιπόν εγώ και η κυβέρνηση αποφασίσουμε ότι πρέπει να δώσουμε μια μάχη, θα την πάμε μέχρι τέλους. Με πλήρη γνώση της ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό και στην ελληνική κοινωνία. Αυτά τα οποία θα φέρουμε στη Βουλή για να ψηφιστούν θα είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μιας σκληρής διαπραγμάτευσης όπως κάναμε μέχρι σήμερα. Όταν πήραμε 0% προστασία στην κατοικία και την πήγαμε στο 60%. Και λέω, δεν θέλουμε να κλωτσάμε μπροστά προβλήματα, θέλουμε να λύνουμε προβλήματα. Το ίδιο θα κάνουμε και με το ασφαλιστικό, το ίδιο θα κάνουμε και με όλα τα δύσκολα τα οποία αναφέρατε. Κύριε Πρόεδρε, τώρα από εκεί και πέρα. Να μείνουμε σε αυτά εκλογές. Που φέρνετε. Τι εκλογές, κύριε Σκουρή? Τι εκλογές? Με συγχωρείτε. Εντάξει, εγώ λέω λοιπόν ότι αύριο το πρωί ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει 144 αντιμετωπίζει δυσκολίες. Τι θα αλλάξει την άλλη μέρα? Τι θα αλλάξει την άλλη μέρα? Εκτός αν το αίτημα για εκλογές έρθει από αυτούς που μέχρι πρότινος ομνίανε και ομνίων συνεχίζουν και σωστά στο θέμα της σταθερότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και η ΑΝΕΛ, η κοινωνική πλειοψηφία, είναι ο μοναδικός πυλώνας σταθερότητας σε ένα διαρκώς, είναι η αλήθεια, προσταθεροποιημένο πολιτικό σκηνικό. Αλλά η αστάθεια δεν βρίσκεται στα κυβερνητικά έδρανα. Η αστάθεια βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Θα μπορούσε και δυστυχώς το λέω αυτό, πρόεδρε, διότι πρέπει και στην άλλη πλευρά να αποκατασταθεί η σταθερότητα. Άρα, κύριε Πρόεδρε, αν χάσετε τους 150 ή οποιοδήποτε λόγο, δεν θα πάτε σε εκλογές. Θα αναζητήσετε νέους κυβερνητικούς συμμάχους. Αυτό καταλαβαίνω. Καταρχάς, πρέπει να εξηγήσουμε κάτι. Η δεδηλωμένη δεν χάνεται ακόμα και αν συμβεί κάτι σε ένα νομοσχέδιο. Μια κυβέρνηση χάνει τη δεδηλωμένη όταν υπάρξει ψήφος πρόταση μορφής ή ψήφος εμπιστοσύνης. Εμείς έχουμε πάρει 2 ψήφους εμπιστοσύνης μέσα σε 2,5 μήνες. Μία προγραμματική δηλώσει της κυβέρνησης και μία προϋπολογισμός. Το ασφαλιστικό ενέχει τέτοια. Υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε το φαινόμενο του καλοκαιριού, όπου ουσιαστικά η δεδηλωμένη ατύπως είχε χαθεί. Έχετε δίκιο ότι χάνεται είτε με πρόταση μορφής, είτε με ψήφο εμπιστοσύνης που δεν παίρνει μια κυβέρνηση. Ωστόσο, έφτασε η κυβέρνηση κάποια στιγμή να έχει 124, 125, 120 βουλευτές. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι παρόμοιο, να φύγουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να χάσουν, να μην παραδώσουν την έδρα τους και εσείς να συνεχίσετε να κυβερνάτε με τη στήριξη βουλευτών άλλων πολιτικών κομμάτων εντός Βουλής? Κύριε Χαγιά, οι εποχές της μεγάλης πολιτικής αστάθειας, την οποία την προκαλούσε στον τόπο αυτός ο διεισμός εξουσίας, που ήταν από τη μια η εκλεκτή του λαού και από την άλλη το παλάτι, έχει τελειώσει από τα χρόνια που τελείωσε η βασιλευομένη δημοκρατία. Αυτά τα οποία περιγράφεται είναι φαινόμενα διαλυτικά και παραλυτικά.
Και όταν ιδιαίτερα, μα με συγχωρείτε κύριε Χαγιά, είδατε τι, είδατε το γεγονός ότι το καλοκαίρι έφτασε η χώρα μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση σε ένα χείλος γκρεμού και πάρθηκε μια πολύ δύσκολη απόφαση προκειμένου να συνεχίσουμε τη μάχη καλύπτοντας τα νότα μας. Και τότε πράγματι υπήρξε μια διάσπαση η οποία αφορούσε το κυβερνητικό κόμμα, είχε και βαθύτερες αν θέλετε ιδεολογικές προεκτάσεις, δεν θέλω να αφαιρθώ σε αυτό, και γίνανε οι εκλογές, οι οποίες εκλογές δώσαν τη δυνατότητα στο ελληνικό λαό να κρίνει και έκρινε και αυτούς οι οποίοι αποχωρήσανε με πολύ μεγάλο αριθμό βουλευτών και τους έδωσε ένα ποσοστό που δεν τους έβαλε στη Βουλή. Και έκρινε και εμάς και μας έδωσε ακριβώς το ίδιο ποσοστό που είχαμε πάρει 7 μήνες πριν. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε και αν υπάρχει στο μυαλό ορισμένων να προξενήσουν, και εγώ το ξεκαθαρίζω, δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον ούτε αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή δεν μπορώ να κρίνω για τα άλλα κόμματα, αν είναι εδώ ο κ. Καμένος, ρωτήστε τον. Μπορείτε αλλά να το πείτε και για το ασφαλιστικό αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Ακελαρίδης είχε πιο αυξημένη ευαισθησία από εσάς. Όχι, γιατί όλοι ο κ. Πρωθυπουργός αναφέρθηκε προηγουμένως στην ευαισθησία που έχει ο ίδιος στελέχη της κυβέρνησής του και άλλοι 100 τόσοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα αναφερθώ σε μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως επίσης το καλοκαίρι, ο κύριος Τσίπρας είχε βγάλει μια πολύ αυστηρή ανακοίνωση για την υπεραυξημένη ευαισθησία που είχαν εκφράσει στελέχη της μετέπειτα Λαϊκής Ενότητας του κόμματος του κύριου Λεφαζάνη. Έτσι δεν είναι? Ο κύριος Ακελαρίδης λοιπόν, επικαλούμενος την ευαισθησία του και κάτι που δεν συνάδει με τις αρχές του, όπως είπε, παρέδωσε την έδρα του. Παραμένει βεβαίως. Νομίζω ότι ήταν μια στάση αρχής την οποία την τιμώ ιδιαίτερα. Το γιατί το έκανε αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να τον ρωτήσετε τον ίδιο να σας απαντήσει. Διότι δεν είμαι εγώ ο αρμοδιότερος να απαντήσω σε τέτοιου είδους ζητήματα που έχουν να κάνουν, αν θέλετε, με την λεπτότητα και την ευαισθησία της απόφασης ενός ανθρώπου να εγκαταλείψει την ενεργό πολιτική δράση. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Επειδή είμαστε στο ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Όχι, πάνω σε αυτό θέλω να μπορείς να ρωτήσεις, αλλά επειδή είχαμε ξεκινήσει μια κουβέντα για το ασφαλιστικό, η οποία νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Ναι, θα έρθω σε αυτό ακριβώς, σε αυτό το ερώτημα. Θα έρθω μέσα από αυτό που θα ρωτήσω. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή θέτεται ένα ηθικό και πολιτικό ζήτημα για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε ότι ξέραν όταν μπήκαν στις λίστες ότι είχατε ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο. Επομένως, καλά, ξέραν... αυτό το ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, για όλους. Μα είναι και ωραία, για την αλλοπρόσαλη στάση που κρατάει η αντιπολίτευση. Αφήστε με όμως να σας ρωτήσω. Η αντιπολίτευση ψήφισε τον νόμο που περνάει όλα τα μέτρα τα οποία έρχονται τώρα. Όλα. Τα ψήφισε. Ήταν αυτή που κάνει διαδηλώσεις. Για το ναι, διαδηλώσεις προκειμένου να υποστηρίξει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει την ευρωπαϊκή προοπτική. Και μάλιστα το ναι τότε ήταν ναι στο σχέδιο Γιούνκερ που ήταν πολύ σκληρότερο από αυτά τα οποία έχουμε τώρα. Και τώρα ξαφνικά έρχεται και δεν ψηφίζει. Κάνουν τους αντιμνημονιακούς ενώ 5 χρόνια λαιλατίσαν αυτόν τον τόπο. Εγώ κύριε Πρόεδρε, δεν θα αναφερθώ. Υπάρχει ένα ηθικό και πολιτικό θέμα αξιοπιστίας. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Ο κ. Μημαράκης, ο άνθρωπος ήταν αυτός που προεκλογικά, αν θυμάστε, έλεγε μαζί να κυβερνήσουμε ακόμα. Και να πάμε μαζί το κάρο. Και εγώ του έλεγα δεν γίνονται αυτά, έχουμε σοβαρές ιδεολογικές διαφορές. Συνεννόηση να θέσουμε. Μα να ρωτήσουμε. Μια και θέτεται και το θέμα της αξιοπιστίας, αφήστε με να σας ρωτήσω. Δώσατε πέρσι τέτοια εποχή κάποιες υποσχέσεις. Είπατε, ας πούμε, κατάργηση του έμφυα, επαναφορά 13ης σύνταξης, αύξηση κατώτατου του μισθού κτλ. Όλες αυτές οι υποσχέσεις έχουν εξαλειφθεί οριστικά μετά την υπογραφή του τρίτου μνημονίου? Άρα όλοι υποχρεούνται να αλλάξουν εποχή και στο ΣΥΡΙΖΑ και να πάψουν να τα διεκδικούν αυτά? Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί επειδή θέτεται θέμα αξιοπιστίας, νομίζω ότι η αξιοπιστία πρέπει να αφορά και εσάς. Απαντήστε του και αυτό. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το βασικό ερώτημα των εκλογών. Ανεβήκαμε ένα βουνό δύσβατο. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στην κορυφή του βουνού. Είδαμε ανυπέρβλητα εμπόδια μπροστά. Παγίδες, μεγάλες παγίδες, που μας οδηγούσαν όχι στην κορυφή αλλά σε βαθιά χαράδρα και αποφασίσαμε να αλλάξουμε διαδρομή για να συνεχίσουμε την ανηφορική πορεία προς την κατάκτηση του βουνού με ένα τρόπο και από ένα δρόμο και από ένα μονοπάτι το οποίο είναι πολύ πιο βατό. Έχει βεβαίως μια μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου. Εμείς βρισκόμαστε εδώ διότι θέλουμε να ξεφύγει η χώρα από αυτή τη μέγενη και της επιτροπίας και της άρσης κυριαρχίας. Να ξεφύγει από τα μνημόνια, να φύγει από τους δανειστές, από την Τρόικα. Δώσαμε μια σκληρή μάχη και την πιστεύαμε. Τη φτάσαμε μέχρι το τέλος.
Δεν πήραμε την απόφαση να γίνουμε ήρωες για μια βραδιά όμως και να λαϊλατηθεί η ελληνική κοινωνία και τα λαϊκά στρώματα. Και πήγαμε σε ένα συμβιβασμό ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να επιβιώσουμε και να πάμε σταδιακά σε μετασχηματισμούς και αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, ώστε να καταφέρουμε μέσα από την ανάκαμψη της οικονομίας να φύγουμε από την επιτροπή. Και αυτό. Και να πάμε τώρα και στην οικονομία, αν θέλετε. Να πάμε στην οικονομία. Τα μεγέθη δείχνουν, παρά την καταστροφολογία. Αλλά αυτά την απίστευτη καταστροφολογία που βιώνουν οι Έλληνες. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός έχει την ίδια επιχειρηματολογία. Συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Την ίδια επιχειρηματολογία έχει. Θέλετε να τα απαντήσουμε ένα-ένα. Να δούμε αν έχουμε την ίδια επιχειρηματολογία. Καταρχάς, να πω κάτι. Δύσβατο μονοπάτι, αδιέξοδα. Με συγχωρείτε, να τα βάλουμε ένα-ένα. Εμείς λοιπόν, κύριε Σκουρή, καταφέραμε μια συμφωνία η οποία δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να έχει στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων κατά 20 δισεκατομμύρια χαμηλότερους από αυτούς που είχε ο κ. Σαμαράς. Εμείς χθες ψηφίσαμε έναν προϋπολογισμό το Σάββατο. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι ο πιο δύσκολος των τριών χρόνων. Έχει μια δημοσιονομική προσαρμογή 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Η τελευταία χρονιά του Σαμαρά, η χρονιά που στήθηκε το success story, και που ξυπνάγαμε όλοι το πρωί και βλέπαμε στις οθόνες μας τι καλά που τα κάνει η κυβέρνηση όλα και βγαίνουμε από την κρίση και βγαίνουμε από την κρίση, είχε δημοσιονομική προσαρμογή 10 δις. Ο προϋπολογισμός ο τελευταίος που υλοποιούσε η κυβέρνηση Σαμαρά είχε 3 δις φόρους και 7 δις μείωση δαπανών. Εμείς έχουμε τη μισή προσαρμογή φέτος, αλλά διαρκώς από παντού δεν ακούμε success story, ακούμε φορολέλαπα, φοροκαταιγίδα, καταστροφή, το χειρότερο μνημόνιο, διαλύεται το σύμπαν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, εγώ. Λέω, ας λένε οι άνθρωποι ότι θέλουν να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, αλλά το κακό που κάνουν, ξέρετε ποιο είναι? Ότι διαλύουν την ψυχολογία του κόσμου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την οικονομία. Διότι η οικονομία δεν είναι μόνο μεγέθη και αριθμοί. Είναι και ψυχολογία η οικονομία για να μπορέσει να ανατάξει. Για να ανατάξουν οι τράπεζες, πρέπει ο κόσμος να βγάλει τα λεφτά από τα σεντούκια και να τα ξαναδώσει στις τράπεζες. Πετύχαμε μέσα σε χρόνο μηδέν μια ανακεφαλαιοποίηση, ενώ περιμέναν 25 δισεκατομμύρια ευρώ ότι θα κοστίσει το ελληνικό δημόσιο, να κοστίσει 5,7. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τόσο μεγάλη εισρωή ιδιωτικών κεφαλαίων σε τράπεζες που τις θεωρούσαν όλοι κουφάρια τον Ιούλιο όταν ήταν κλειστές. Φτάσαμε στο σημείο το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Λέγανε ότι θα έχουμε ύφεση 7% και κλείνουμε με 0. Με 0 ύφεση το 2015, την πιο δύσκολη χρονιά. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούμε ότι καταστρεφόμαστε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, είναι κύριε Χαγιά, όχι, θα μου επιτρέψετε λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μία σειρά. Εγώ δεν θα μιλήσω για success story. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε για να πάμε στο παρόν λίγο. Γιατί success story δεν είναι μονάχα η ανάπτυξη. Success story δεν είναι μονάχα να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες. Είναι να μπορέσει να βγει ο κόσμος δουλειά. Γιατί η ανεργία εμείς τη μειώσαμε κατά 112.000 φέτος, ενώ στις εκλογές μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία 200.000 περισσότερο άνεργοι. 112.000 περισσότεροι οι εργαζόμενοι φέτος. Αλλά έπεσε 1,5% αλλά παραμένει σε υπερβολικά μεγέθη. Στα στραβωρά όμως ανακεφαλαιοποίηση, κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε για να έχει μια ροή. Σας είπα εγώ λίγο για τα success story. Εγώ σας λέω ότι έχουμε έναν οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση, ο οποίος έχει βήματα και ο οποίος λέει ότι πρέπει η χώρα να ανακτήσει την κυριαρχία που προσπαθήσαμε με σκληρή διαπραγμάτευση να ανακτήσουμε και πέσαμε σε τοίχο εξαιτίας και της ενέδρας που μας είχαν στήσει στις διευθυντικές δυνάμεις στην Ευρώπη, αλλά και το γεγονότος ότι εκτιμήσαμε ότι θα βρούμε περισσότερες συμμαχίες από όσες καταφέραμε να βρούμε. Πέσαμε σε τοίχο. Κάναμε έγκαιρα όμως τη στροφή εκείνη που μας δίνει τη δυνατότητα τώρα να πάμε σε έναν οδικό χάρτη εξόδου. Και λέμε, πρώτον, η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Κρίσιμο θέμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, κύριε Σκουρή, ήμασταν με το πιστόλι στον κρόταφο. Σωστό είναι αυτό. Διότι αν δεν ολοκληρωνόταν η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, θα ερχόταν το 2016 και υπήρχε κίνδυνος κουρέματος καταθέσεων. Το αποφύγαμε αυτό. Και όχι μόνο το αποφύγαμε, δεν υπήρξε ούτε μία τράπεζα να πάει σε καθάριση. Είχαμε πολύ σημαντική συμμετοχή ιδιωτών, επενδυτών στην ακεφαλοποίηση των τραπεζών. Αλλά με την αντιπολίτευση πρώτο οι τέσσερις συστημικές τράπεζες μαζί στις 30 Ιουνίου του 2014 κόστιζαν 30 δις ευρώ και σήμερα έχουν αξία 750 εκατομμύρια ευρώ. Δεν χάθηκαν περίπου. Η μετοχή της Εθνικής στην αρχή του χρόνου είχε 2,20 και σήμερα έχει 2 λεπτά. Η μετοχή της Εθνικής θα ανέβει, κύριε Κουβαρά, και ανεβαίνει. Και η μετοχή της Εθνικής θα ανέβει ραγδαία μετά την ανακεφαλοποίηση και μέσα από τη διαδικασία επιστροφής στην ανάπτυξη και κυρίως μέσα από την οριστικοποίηση της εξόδου από την κρίση που θα γίνει με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης
και βεβαίως με την πολυπόθετη απόφαση για την ελάφρυνση του χρέους που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα ξανά πίσω στις αγορές. Και εδώ καλά κάνετε και το βάζετε αυτό το ερώτημα, διότι είπε πιο πριν ο κύριος Σκουρής ότι η αντιπολίτευση σας λέει ότι κάνετε λάθος. Προσέξτε τώρα. Και σας απειλεί και με εξεταστική υπάκομαι. Ναι, αυτό είναι, πώς το λέει η παροιμία, ότι στο σπίτι του κρεμασμένου καλά να μην μιλάμε για σκηνή. Το απάντησε ο κύριος Δραγασάκης. Ακούστε λίγο. Αν είχαμε μηδενική συμμετοχή ιδιωτών στη διαδικασία της ανακεφαλοποίησης, όχι μόνο θα χρεώνονταν ο ελληνικός λαός 25 δισεκατομμύρια, 19 περισσότερα, περίπου 10% του ΑΕΠ, αλλά οι τράπεζες θα πηγαίνουν σε καθάριση. Το ελληνικό δημόσιο, λοιπόν, παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχει σε μια τράπεζα πριν την ανακεφαλοποίηση, πριν βάλουν ιδιώτες επενδυτές χρήματα, 40%. Και τώρα με το που βάλανε οι ιδιώτες επενδυτές να έπεσε αυτό το 40% και να έγινε για παράδειγμα 15%, 20%. Ξέρετε κάτι, το 40% σε μια τράπεζα που πάει σε καθάριση και δεν είναι επαρκώς ανακεφαλοποιημένη έχει πολύ πολύ μικρότερη αξία από ότι το 20% σε μια τράπεζα που είναι επαρκώς ανακεφαλοποιημένη. Σε απόλυτα νούμερα είναι τελείως παράλογο αυτό που λένε. Τελείως άστοχο και νομίζω ότι φτάνουμε στα όρια για αντιπολίτευση όταν γίνεται για την αντιπολίτευση και χωρίς επιχειρήματα. Να φτάνουμε στο σημείο της παράκρουσης. Κοιτάξτε, πρέπει και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε σε αυτό μαζί μου και ίσως η ΕΡΤ μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Εγώ είμαι ανοιχτός. Άρχονται εδώ πολιτικοί αρχηγοί να συζητάμε με επιχειρήματα. Αλλά αποφεύγουν το διάλογο εδώ ακόμα και στο ίδιο τους το κόμμα. Εδώ είναι δύο μήνες σε προεκλογική αντιπαράθεση και δεν έχουν κάνει ένα debate να δούμε τι διαφορετικό έχουν να πούνε. Να γίνει στη Βουλή. Λοιπόν, άρα θέλετε debate. Κοιτάξτε, μα η Βουλή, προσέξτε κάτι, η Βουλή είναι ένα πεδίο θεατρικό πολλές φορές αντιπαράθεση. Διότι έχει μονολόγους. Μονολόγους. Εδώ να ακουστούν τα επιχειρήματα. Διότι από το πρωί που ξυπνάει ο Έλληνας πολίτης μέχρι το βράδυ που κοιμάται, από την πλειοψηφία μέσω ενημέρωση που για 4 χρόνια λέγανε το μνημόνιο είναι ευλογία και είναι καταπληκτικά όλα όσα γίνονται. Τώρα μας λένε και ανακαλύψανε τις φοροκαταιγίδες, τις φορολέλαπες, ότι θα μας πάρουν τις περιουσίες. Καλείτε τους αρχηγούς σας να συζητήσουμε. Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, λοιπόν. Ναι, έχουμε δυσκολίες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχουμε δυσκολίες. Τις δυσκολίες όμως ξεπερνάμε με σχέδιο. Έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε αλόβητες σημαντικές κόκκινες γραμμές, όπως είναι το ζήτημα της προστασίας των δανειοληπτών. Έχουμε σχέδιο για το ασφαλιστικό. Και θέλαμε τη στήριξη και των άλλων κομμάτων. Δυστυχώς δεν την πήραμε, διότι έχουμε μια μικροκομματική αντιπαράθεση, η οποία είναι, κατά την άποψή μου, σε ένα επίπεδο. Το ασφαλιστικό, κύριε Πρόεδρε, είναι κόκκινη γραμμή ή όχι? Ασφαλώς είναι κόκκινη γραμμή. Αλλά να ανοίξουμε τη συζήτηση για το ασφαλιστικό. Βεβαίως. Είστε βέβαιος ότι θα περάσει από την κοινοβουλευτική σας ομάδα το ασφαλιστικό? Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω. Δεν έχω καταλάβει, επειδή και η αντιπολίτευση. Φέρνω και εγώ στο τραπέζι τη συζήτηση την αντιπολίτευση. Σας κατηγορεί ότι δεν έχετε ανοίξει τα χαρτιά σας για το ασφαλιστικό. Ρωτάω λοιπόν εγώ με βάση τα όσα έχετε πει μέχρι τώρα. Είστε με τους συνταξιούχους ή με τους άνεργους? Και γιατί το λέω αυτό? Έχετε πει περικοπές και μειώσεις κυρίων συντάξεων. Εμείς ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουμε να κάνουμε και δεν πρόκειται να κάνουμε. Το 0,6% έχει καλυφθεί από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Άρα ψάχνετε για κάλυψη το 0,4%. Η οδός, η προφανής, είναι η αύξηση των εισφορών εργοδοτικών ή των εργαζομένων. Ξέρουμε όμως ότι οι εταίροι μας, οι δανειστές, όπως θέλετε να τους πούμε, και κυρίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βάζει προσκόμματα σε αυτό. Εάν λοιπόν αυτός ο σχεδιασμός της κυβέρνησης. Δεν το ξέρω, εγώ το ακούω από τους δημοσιογράφους αυτό, διότι δεν έχει ανοίξει η συζήτηση. Οι πληροφορίες λοιπόν των δημοσιογράφων λένε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αν θέλετε, αυτή η αντίσταση δηλαδή, από πλευράς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 12η μείωση συντάξεις. Μία ακόμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς επιθυμούν. Εσείς λοιπόν τι θα επιλέξετε? Μειώσεις συντάξεων? Ορίστε. Πιο σύντομο το ερώτημα. Για να προχωρήσουμε, είναι 11 παρά τέταρτο ήδη. Μειώσεις συντάξεων, κύριε Πρόεδρε, ή με τους εργαζόμενους μείωση της ανεργίας, διότι αν αυξηθούν οι εισφορές, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα υπάρχει ανταγωνιστικότητα στην αγορά. Κύριε Καγιά, εμείς είμαστε με την κοινωνία, η οποία πρέπει να επιβιώσουμε αξιοπρέπεια. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε δουλειές για τους άνεργους, ότι πρέπει αυτές οι δουλειές να είναι αξιοπρεπείς και ότι πρέπει να μην ισοπεδώσουμε, να μην λαϊλατήσουμε την πιο αδύναμη κοινωνική κατηγορία, την οποία τη λαϊλατήσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που ήταν συνταξιούχοι. Διότι
Ξέρετε, τα τελευταία 5 χρόνια, όπως είπα και πιο πριν, έγιναν 10 διαφορετικές περικοπές, 11 διαφορετικές περικοπές συντάξεις. Εσείς δεσμεύεστε ότι θα γίνουν περικοπές συντάξεις? Δεν οδηγεί πουθενά. Διότι όταν κάνεις παραμετρικές, θα σας πω, όταν κάνεις παραμετρικές αλλαγές, χωρίς να βλέπεις το πρόβλημα, πας να αντιμετωπίσεις τα συμπτώματα και δεν βλέπεις ποιο είναι αυτό που γεννάει το, ποια είναι η αιτία του προβλήματος. Εμείς λοιπόν θέλουμε καταρχάς να πάμε σε μια συνολική μεταρρύθμιση, διαρθωτική μεταρρύθμιση, η οποία να μην αντιμετωπίζει μονάχα το κόστος των συντάξεων, διότι για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας και όλοι όσοι μας παρακολουθούν πού βρίσκεται το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια, όπως σας είπα, έχουν μειωθεί συντάξεις πάνω από 40%. Παρόλα αυτά, ως ποσοστό του ΑΕΠ στον προϋπολογισμό, η συνταξιωτική δαπάνη του κράτους έχει αυξηθεί. Γιατί έχει αυξηθεί, εφόσον έπεσαν οι συντάξεις? Μα πολύ απλά διότι μειώθηκε το ΑΕΠ. Διότι είχαμε απώλεια 25% του ΑΕΠ από τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν. Διότι αυξήθηκε η ανεργία στο 28% και άρα δεν πληρώνουν εισφορές οι εργαζόμενοι, διότι δεν υπήρχαν λιγότεροι εργαζόμενοι. Διότι αυξήθηκε ραγδαία η ανασφάλιστη εργασία, διότι μειώθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές. Ήταν 3,9% πριν από 2 χρόνια. Και η κυβέρνηση Σαμαρά πήγε στο 0. Άρα λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους, έχετε φέρει, συν προβλέπει μείωση το PSI, το οποίο PSI αφέμαξε σημαίνει από τα ασφαλιστικά ταμεία σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ, και μην το ξεχνάμε αυτό, συν το δημογραφικό πρόβλημα, γιατί το ασφαλιστικό πρόβλημα υπήρχε πριν. Κύριε συντάξεις, κύριε Πρόεδρε, διαπραγματεύεστε την αύξηση των εισφορών εργοδοτικών και εισφορών εργαζομένων? Αυτό διαπραγματεύεστε? Εμείς λοιπόν, κύριε Σκουρή, έχουμε μια συγκροτημένη πρόταση για το ασφαλιστικό που δεν απαντά μονάχα στην υποχρέωση που έχουμε απέναντι στους θεσμούς για μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης το 2016 1%, αλλά αντιμετωπίζει ολιστικά το πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν καταθέσει και διεξάγεται αυτή τη στιγμή ο διάλογος στην ΟΚΕ, θα έρθει και στη Βουλή μια πρόταση, θα τη δείτε και πολύ συγκροτημένη, η οποία πρόταση λέει ότι πρέπει να πάμε καταρχάς σε διαθροτικές αλλαγές. Αυξήσαμε τα όρια ηλικίας. Καταργήσαμε τις προώρες συνταξιοδοτήσεις. Και εδώ νομίζω είναι κάτι το οποίο έχει και την κοινωνική αποδοχή. Βεβαίως ήταν μια ακόμα παρέμβαση. Προχωρήσαμε και θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια μεταρρύθμιση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το αν είχαν τύχη στον εργασιακό τους βίο να δουλεύουν ή να είναι άνεργοι μακροχρόνια, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15 έτη εργασίας, να έχουν μια εθνική σύνταξη ως βάση πάνω στην οποία θα δομείται η αναλογική σύνταξη. Και βεβαίως διαθροτικές αλλαγές όπως η ενοποίηση των ταμείων και πολλές άλλες. Κύριε Πρόεδρε, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο κρίσιμο μια θέμα το οποίο με ρωτάτε, θα απαντήσω, δεν υπεκφεύγω. Θα τα απαντήσω όλα. Απλά θέλω να είμαι λίγο επεξηγηματικός. Στο κρίσιμο θέμα το οποίο με ρωτάτε, πώς θα καλύψουμε αυτό το 0,4 που μας μένει. Εγώ λοιπόν λέω ότι υπάρχουν μια σειρά από τρόποι να το καλύψουμε. Ένας από αυτούς είναι μια μικρή αύξηση των εργοδοτικών εισφορών, η οποία πιθανώς να αποσβεστεί στο μέλλον, καθότι εμείς θέλουμε να παραμείνει σταθερή η στατοξιδιωτική δαπάνη, εφόσον οι προβλέψεις είναι ότι από το 2017 και μετά θα έχουμε ραγδαία αύξηση του ΑΕΠ, 2 μονάδες περίπου, τότε δεν θα αποσβαίνει σταδιακά. Κύριε Πρόεδρε, αν αυτό χρόνο δεν το δεχτούν οι δανειστές, διότι είναι κάτι που δεν το δέχονταν και από τις προηγούμενες. Ακούστε. Οι δανειστές είχαν επιβάλει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Το πώς θα βρούμε λοιπόν 600 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχουν αρκετοί τρόποι να κάτσουμε να το κουβεντιάσουμε. Και βεβαίως η τελική επιλογή θα είναι της κυβέρνησης, αλλά γι' αυτόν τον λόγο θέλαμε να ξεκινήσει ένας διάλογος. Αλλά βλέπετε, έχουμε μια αντιπολίτευση. Όπως και στο ΦΠΑ στην παιδεία. Θυμάστε τι έγινε το ΦΠΑ στην παιδεία? Ήταν εδώ η προεκλογική μου δέσμευση ότι το ΦΠΑ στην παιδεία δεν θα μπει. Διότι αφορά πλατιά λαϊκά στρώματα, δεν είναι μόνο οι πλούσιοι που βγαίνουν τα παιδιά του στα ιδιωτικά σχολεία, είναι και τα φροντιστήρια, είναι οι ξένες γλώσσες. Και βγήκα στη Βουλή και είπα, μέχρι τον προϋπολογισμό αναστέλλω το μέτρο και θα έχουμε τη δυνατότητα μέχρι τότε να βρούμε ισοδύναμη. Λοιπόν, επί 2 μήνες οργίασαν, δεν υπάρχουν ισοδύναμα. Δεν μπορούν να βρουν ισοδύναμα. Είναι ανίκανοι να βρουν ισοδύναμα. Και προσέξτε τώρα εδώ και οι αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού. Κάθε φορά που στο Υπουργείο Οικονομικών πήγαινε μια πρόταση, μια σκέψη για να διερευνηθεί και να κοστολογηθεί, διέρεε αυτό από τους μηχανισμούς από κάτω, πηχαίοι τίτλοι. Κάθε φορά ανακαλύπταν και άλλους φόρους. Τελικά βρέθηκε μια λύση που δεν επιβαρύνει κανένα. Η αντιπολίτευση δεν κατέθεσε ούτε μια πρόταση που έβγαινε στα παράθυρα και κινητοποιούσε τους εκπαιδευτικούς στα ιδιωτικά σχολεία, ούτε μια πρόταση για ισοδύναμη. Δεν σας άκουσα, οι δανειστές συμφωνούν ότι το ποσό της διαφοράς στο ασφαλιστικό είναι τα 600 εκατομμύρια στα οποία αναφερόμαστε. Αυτό είναι αντικειμενικό. Δεν χρειάζεται να συμφωνούν. Εκεί που δεν ξέρω αν συμφωνούν, και εν πάση περιπτώσει
Ξέρετε, όταν πηγαίνουμε στο διάλογο δεν συμφωνούμε. Mm-hmm. Ψάχνουμε λύσεις. Να σας πω για, το, για, αναζήτηση, για τα κόκκινα δάνεια. Για αναζήτηση που στρέφεται. Να σας πω για τα κόκκινα δάνεια. Να μιλήσουμε το ασφαλιστικό, κύριε Πρόεδρε. Να μιλήσουμε το ασφαλιστικό. Γιατί υπάρχει μια πορεία στο ασφαλιστικό. Η αναζήτηση για τα 600 που στρέφεται αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, να σας πω αυτό το οποίο θεωρώ πολύ κρίσιμο. Με τους δανειστές δεν συμφωνούμε όταν καθόμαστε στο τραπέζι και υπάρχουν και συγκρούσεις πολύ δύσκολες. Για τα κόκκινα δάνεια, όταν η κυβέρνηση αμαράφησε μηδέν προστασία το τέλος του 2014, ξεκίνησαν από το 16% για να πάμε στο 60%. Και πήγαμε στο 60% μετά από πολύ μεγάλη μάχη και μετά και από πολύ μεγάλη προσπάθεια σε όλη την Ευρώπη. Ήρθε μέχρι και ο πρόεδρος Ολάντ στην Ελλάδα και πήγε στο ελληνικό κοινοβούλιο και έκανε αυτό το οποίο δεν έχουν κάνει εδώ οι δικοί μας. Να βγει και να πει ότι δεν πρέπει να, να έρθει η προστασία από την πρώτη κατοικία. Λοιπόν, εγώ σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς οι δανειστές δεν είναι ενιαίο πράγμα. Δεν είναι ενιαίο πράγμα. Οι δανειστές μας είναι και οι Γάλλοι και ο Ολλάνδοι που μας υποστηρίζει. Το έχω ρωτήσει. Οι δανειστές μας είναι και αυτοί που είναι διαρκώς απέναντι. Μπορείτε εδώ απόψε να δεσμευτείτε σε μια εποχή που είχατε εξαγγείλει ουσιαστικά τη 13η σύνταξη του Χριστούγεννα, τη διαποχή θα έπρεπε να δοθεί και σε μια εποχή που μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα. Μπορείτε, που, δεν μιλάω για τις επικουρικές συντάξεις, μιλάω για τις κύριες. Ναι. Μπορείτε να δεσμευτείτε το κάνει ήδη, ότι το νομοσχέδιο. Ανοίγει τις πόρτες. Να πω τη φράση. Ναι. Να πω τη φράση. Α, θα μου βάλετε δύσκολα. Όχι, αλλά θα προσπαθήσω με μια σαφήνεια να ρωτήσω. Σαφή απάντηση θέλω. Ότι δεν θα υπάρχει καμία μείωση στις κύριες συντάξεις με το νομοσχέδιο που θα φέρετε. Ναι, βεβαίως. Το έχω πει και στη Βουλή. Το είπα και στην συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Η κυβέρνηση σε αυτό ζήτησε συνένεση και δεν την πήρε δυστυχώς από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Και η άποψή μας, η θέση μας και αυτή τη θέση μας έχουμε αποδείξει ότι εκεί που βάζουμε κόκκινες γραμμές, τι στηρούμε, είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία μείωση στις κύριες συντάξεις. Εγώ θα λέγα και γενικά ότι δεν πρέπει να πάμε σε επώδυνες περικοπές συντάξεις εκ νέου. Μια δωδέκατη μείωση συντάξεις δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Μα πάντως, κανένα το πρόβλημα. Δεν πρέπει από το δεσμεύουμε έχει απόσταση. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεσμεύτηκα καθαρά, κύριε Σκουρή. Okay. Δηλαδή, πώς να, τι θέλετε να κάνω, δηλαδή, να βγάλω το σακάκι μου και να το δώσω. Ένα λεπτό, να το τελειώσω. Εάν οι δανειστές δεν συμφωνήσουν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κύριε Πρωθυπουργέ, μπορείτε να μου πείτε τι θα κάνετε. Κύριε Κουβαρά, επαναλαμβάνω, σε πολλά πράγματα δεν έχουν συμφωνήσει οι δανειστές. Όμως η διαπραγμάτευση είναι μια δυναμική διαδικασία. Ναι, αλλά συνήθως δεν αυτό συμμαχίες. Που θέλουν οι δανειστές, θα μου επιτρέψω να σας πω, γιατί το έχουμε δει αυτό. Ναι, εντάξει, αλλά με εμάς δεν έχετε δει ακριβώς αυτό. Με εμάς δεν έχετε δει ακριβώς αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι στην πολύ κρίσιμη μάχη για το, από το 16% προστασία να πάμε στο 60% ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Και αυτή ενδεχομένως ήταν μια δύσκολη μάχη. Θα ήταν ευκολότερη για μας αν είχαμε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίζουν αντί να μποϊκοτάρουν. Θα ήταν ακόμα ευκολότερη για μας. Θα ήταν ακόμα ευκολότερη για μας. Θα ήταν ακόμα ευκολότερη για μας αν είχαμε και τις εργοδοτικές οργανώσεις να λένε, βρε αδελφέ, ήταν 3,9 εργοδοτική εισφορά. Να επανέλθει στο 1% με προοπτική σε 3 χρόνια. Αφήστε να το πω αυτό. Αφήστε να το πω αυτό όμως. Ήταν 3,9 εργοδοτικές εισφορές. Να πει ο ΣΕΒ. Να πει. Να υπάρξει ένα κοινωνικό μέρισμα της ευθύνης. Γιατί ξέρετε κάτι. Από τους συνταξιούχους σήμερα ζουν οι άνεργοι. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Όταν έχουμε 24% ανέργους, νέα παιδιά, από τη σύνταξη του συνταξιούχου πηγαίνουν και εκεί χρήματα. Μέχρι λοιπόν η ανεργία να πάει στο 15%, ας αφήσουμε τις συντάξεις όπως έχουν, να βρούμε άλλους τρόπους. Ήταν 3,9 εργοδοτική εισφορά. Αν υπάρξει 1% όπου σταδιακά θα αποσβεστεί μέσα στα επόμενα 3 χρόνια με την άψη του ΑΕΠ, είναι καταστροφή. Και το ΕΚΑΣ, κύριε Πρόεδρε, θα βοηθούσε, κύριε συντάξη, θα βοηθούσε λοιπόν. Θα βοηθούσε και η στάση των εργοδοτικών οργανώσεων εδώ. Αλλά εγώ θέλω να σας πω και το εξής. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Πολλοί τρόποι. Υπάρχουν τρόποι για να βρούμε αυτά τα 600 εκατομμύρια διάολο. Δεν είναι 6 δις. Είναι 600 εκατομμύρια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ πριν από λίγο δεσμεύτηκα στον κύριο Σκουρή, οπότε θα. Και για το ΕΚΑΣ θέλω μια δέσμευση, θα κύριε Πρόεδρε. Για να με κρίνει αυστηρά. Αφού γίνομαι κακό, και για το ΕΚΑΣ θέλω μια δέσμευση αντίστοιχη. Τι θα γίνει με το ΕΚΑΣ. Μα το ΕΚΑΣ δώσαμε τη μάχη. Δεν ξέρω, κάποιοι διαδηλώνανε για το ναι, θέλανε την άμεση καταργήση του ΕΚΑΣ. Τώρα με το ΕΚΑΣ έχουμε μια σταδιακή απόσβεση και αντικατάστασή του από το ελάχιστο κειμένο εισόδημα. Άρα δεν υπάρχει θέμα. Όσοι παίρνουν αυτό το επίδομα θα το παίρνουν με άλλον τρόπο. Πότε θα το δούμε αυτό.
Πότε θα στο το ίδιο επίπεδο. Στο βάθος της τριετίας. Μάλιστα. Αυτά εγώ είναι, δεν έχω πάρει αυτές είναι κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες θα τις δούμε ολοκληρωμένα, κύριε Σκουρή. Κάντε λίγη υπομονή. Κύριε Πρόεδρε, θα τις δούμε ολοκληρωμένα, μόλις θα καταθέσει με τον νέο χρόνο, μετά τα φώτα που θα φύγουν και οι καλικάντζαροι, ελπίζουμε. Εξακολουθώ να περιμένω μια απάντηση για το αν θεωρείτε ότι το ασφαλιστικό θα βρει την κοινοβουλευτική σας ομάδα σαν μια βροχιά. Η ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα ήταν, είναι και θα είναι μια βροχιά και στα δύσκολα. Και στο ασφαλιστικό. Και στα δύσκολα. Και στα πιο δύσκολα. Και στα πιο δύσκολα. Το ασφαλιστικό δεν έχει ψήφο εμπιστοσύνη τώρα, μια και πολιτικοποιούμε τη συζήτηση. Όλα, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι δηλαδή. Αυτές οι ψηφοφορίες είναι δύσκολες ψηφοφορίες. Αλλά σας είπα κάτι το οποίο δεν το καταλάβατε και νομίζω ότι έχει μια σημασία δημοσιογραφικά να το εντοπίσετε αυτό. Σας είπα ότι αν υπάρξει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει στη Βουλή, θα έρθει διότι θα έχουμε κρίνει εμείς ότι είναι η καλύτερη δυνατή εκδοχή την οποία μπορεί να καταφέρει η χώρα για την προστασία της κοινωνίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων και ιδίως των πιο ευάλωτων και άρα. Θα έχει μάλιστα την έγκριση σύσσωμης κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι εμείς έχουμε και άλλου είδους διαδικασίες, ξέρετε. Και σας είπα και τα ξεκαθάρισα αυτά. Ό,τι ήταν να δείτε το ήδη, το έχετε δει. Από εδώ και πέρα αυτή η πλειοψηφία μειούμενη δεν θα αποβεί. Δεν θα αποβεί. Εμάς μας αρκεί. Μας αρκεί. Έχουμε 153 βουλευτές. Σας είπα, Καραμαλής και Μητσοτάκης, όχι ο Κυριάκος τώρα που θέλει να γίνει αρχηγός, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο επίτιμος. Κυβέρνηση με 151. Και να σας πω και κάτι, το κρίσιμο δεν είναι με πόσους έχεις στη Βουλή, γιατί ο Παπαδήμος είχε 280. Τι έγινε. Έπεσε 3 μήνες. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει στήριξη στην κοινωνία. Δεν λοιπόν, έπεσε, αυτό είναι και χαγιά, κύριε Κουβαρά. Εντάξει, ο Παπανδρέου είχε πάρει ψήφο εμπιστοσύνη 2 μέρες πριν παραιτηθεί. Πασό και Νέα Δημοκρατία είχαν συμφωνήσει από πριν. Και είχαν 280. Μπορεί να μην έπεσε ο Παπαδήμος, αλλά όπως είπε και ο Τσακαλώτος, πήραν τον τζόκερ μετά. 50% έπεσε η δύναμη των δύο κομμάτων στις εκλογές εκείνες, όπου είχαν 280 και οι δύο μαζί. Κύριε άρα το ζήτημα. Κύριε Κουβαρά, για να μην πάρουμε και εμείς το τζόκερ σε πόσα ζητήματα θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός εδώ απόψε, θα μου επιτρέψετε να κρατήσουμε λίγο τον έλεγχο. Δεν μου επιτρέπετε. Κύριε Κουβαρά, δεν με ακούτε. Κύριε Κουβαρά, λοιπόν, υπάρχουν μια σειρά, είναι 11 παρά 5 η ώρα. Υπάρχουν πολλά που θέλουμε να μάθουμε και δεν τα έχουμε αγγίξει καν. Έχουμε τη διαπραγμάτευση ανοιχτή, έχουμε τα κόκκινα δάνεια, έχουμε το εργασιακό που δεν ξέρουμε αν έρχεται τώρα σε αυτό το δεύτερο πακέτο μέσα. Έχουμε το προσφυγικό να συζητήσουμε, έχουμε την εξωτερική πολιτική. Λοιπόν, να πάμε λίγο στη διαπραγμάτευση. Με τα κόκκινα δάνεια τα έχουμε βρει, τι έχει γίνει. Με τα στεγαστικά έχει κλείσει. Η συμφωνία με τα επιχειρηματικά, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της... Και επιτρέψτε μου, τα εργασιακά είναι μέσα στο δεύτερο πακέτο. Από εκεί και πέρα τα εργασιακά όχι. Δεν είναι. Κατηγορηματικά. Όχι. Τα εργασιακά είναι μια διαδικασία διαλόγου που με ευθύνη των θεσμών έχει καθυστερήσει, οφείλω να πω. Θα γίνει συγκροτημένα το επόμενο διάστημα. Δεν θα είναι καν στην πρώτη αξιολόγηση, θα είναι αμέσως μετά. Αμέσως μετά έχουμε τα εργασιακά, όπου εκεί... Έτσι λέει η συμφωνία, ότι η χώρα θα επανέλθει σε καθεστώς συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και η συμφωνία λέει ότι θα ακολουθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθεί η Ευρώπη. Μάλιστα. Το μακάρι να τις ακολουθήσουμε. Με τα επιχειρηματικά. Τα επιχειρηματικά είναι, κοιτάξτε, η διαδικασία, η συγκεκριμενοποίηση των διαδικασιών για την εξυγίανση των τραπεζών και την εξυγίανση από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τις λεπτομέρειες αυτές είναι στη διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει στο επόμενο διάστημα. Εξακολουθεί να υπάρχει σαν αστερίσκος αυτό που παλιότερα είχαν αναφέρει διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εθνικού ενδιαφέροντος κλάδι, όπως είναι η ναυσιπλοεία για παράδειγμα, θα εξαιρεθούν της διαπραγμάτευσης και θα δοθεί μια ειδική κατηγορία. Ανέφερα ένα κλάδο εγώ. Κοιτάξτε, είναι ένα σύνθετο θέμα. Και είναι ένα σύνθετο θέμα, διότι μπορεί εύκολα κανείς να λέει ότι εγώ, για παράδειγμα, θέλω να προστατευτούν οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Αλλά το να πας να δεις εξειδικευμένα ποιους κλάδους, πώς, με ποιον τρόπο, είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία, ξέρετε, απαιτεί και από την πλευρά της κυβέρνησης να έχει μια πολύ αναλυτική και πάρα πολύ υπεύθυνη και τεκμηριωμένη θέση στη διαπραγμάτευση. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία αυτή.
Στόχος μας είναι σε κάθε περίπτωση να προστατεύσουμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε και το γεγονός ότι υπάρχουν επιχειρήσεις και επιχειρηματίες στη χώρα μας που μάλλον έχουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό, έχουν τις επιχειρήσεις τους στο κόκκινο εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και παρόλα αυτά συνεχίσουν να έχουν κέρδη τα οποία δεν τα φανερώνουν. Εντάξει, εδώ θα πρέπει, αλλιώς οι τράπεζες δεν θα εξηγιανθούν αν μείνουμε έτσι. Θα πρέπει όμως με τρόπο που δεν θα θέτει κίνδυνο τις εργασιακές. Στο τι θα περάσει στα χέρια των φαντς. Ναι, αυτό σας λέω τώρα. Εδώ, για παράδειγμα, καταρχάς, εμείς θέλουμε να αποκλείσουμε πλήρως αυτό που ονομάζουμε distress funds, δηλαδή τα κοράκια της καταστροφής. Είστε κοντά σε αυτό, στο να αποκλειστούν. Αυτή είναι η θέση μας, αυτή είναι η στάση μας, αυτός είναι ο στόχος μας και το παλεύουμε με πάρα πολύ μεγάλη, θα έλεγα, αξιόλογα. Έχουμε πετύχει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πολύ καλύτερο, θα έλεγα, από αυτό το οποίο έχει επισημηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι βεβαίως η επιλογή αυτή που γίνεται, είναι ένα αποτέλεσμα συμβιβασμού, να το πούμε και αυτό. Διότι αν ήμασταν χωρίς την Τρόικα, η επιλογή της κυβέρνησης ήταν άλλη. Συγγνώμη. Εμείς είχαμε την άποψη ότι πρέπει να φτιάξουμε έναν διάμεσο φορέα. Μετά ο κύριος Κουβάρας, με το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, τι γίνεται? Διασφαλισμένα ή χαμένα? Ακούστε, αυτή ήταν η μεγάλη μάχη που δώσαμε στις 12 του μήνα. Το αποτέλεσμα? Και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά θετικό, διότι καταφέραμε να πετύχουμε ένα ταμείο το οποίο θα έχει έδρα το Λουξεμβούργο και κλειδοκράτορες κάποιους ξένους που θα πάρουν περιουσία 50 δις να την εκπίσουν. Αλλά πετύχαμε το πολύ θετικό να είναι ταμείο στην Ελλάδα με ελληνικά χέρια που δεν θα πάει μόνο με ιδιωτικοποίηση αλλά και με αναβάθμιση των αξιών, των assets του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου ένα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών, περίπου 12,5 δις, να επανεπενδυθεί στην ελληνική οικονομία. Ακούω και διαβάζω, μιας και ξεκινήσατε από τις κριτικές του γερμανικού τύπου, ότι λέει η ελληνική πλευρά δεν έχει καταθέσει προτάσεις. Και ο Τσακαλώτος κατέθεσε επισήμως και διαβίβασε στους ομολόγους του από τις 11 Νοεμβρίου τις προτάσεις της ελληνικής πλευράς για αυτό το ταμείο. Εμείς θέλουμε αυτό να τρέξει γρήγορα, γιατί πιστεύουμε ότι θα ευνοήσει την ελληνική οικονομία και κυρίως πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλύτερο τώρα που έχουμε μπροστά μας σημαντικές αποκρατικοποιήσεις, αεροδρόμια, ΟΛΠ. Είναι πολύ προτιμότερο να έχουμε το ταμείο αυτό, να το έχουμε φτιάξει, ώστε τα έσοδα τα οποία θα πάρουμε από αυτές τις αποκρατικοποιήσεις να μην πάνε όλα στο χρέος, να έχουμε τη δυνατότητα ένα ποσοστό να πάει και στην πραγματική οικονομία. Δεν έχουμε λόγο καθυστέρησης στις αποκρατικοποίησεις, στις ιδιωτικοποίησεις, κύριε Πρόεδρε. Ακόμη και στον οργανισμό Λιμένος Πειραιός βλέπουμε ότι υπάρχει μία επιβράδυνση της πώλησης. Ο κύριος Ρίτσα ζητάει το Μάρτιο. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε εξελίξεις σημαντικές. Σημαντικές. Άρα το αίτημα του κύριου Ρίτσα δεν νομίζω ότι θα γίνει αποδεκτό από το Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι, κάθε άλλο. Το αίτημα του κύριου Ρίτσα έχει γίνει αποδεκτό και πρέπει να σας πω ότι και πάλι κόντρα σε ισχυρά συμφέροντα, μια βασική προεκλογική προσωπική μου δέσμευση στους πολίτες της Β' Πειραιά, σε μια προεκλογική μου συγκέντρωση σε μια φτωχογειτονιά της Β' Πειραιά, στο Κερατσίνη, δήλωσα ότι η ζώνη της Δραπετσόνας θα αποδοθεί στον λαό, στους πολίτες της περιοχής, στο Δήμο, προκειμένου να γίνει μια ζώνη πρασίνου και επαφής με τη θάλασσα. Και πράγματι αυτή η ζώνη εξαιρέθηκε από τη σύμβαση παραχώρησης του Δημοσίου προς τον Όλπ. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ σημαντική ανάπλαση σε μια υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Θέλω λίγο να ξεκαθαρίσουμε απόψε τη σχέση που έχει πλέον η κυβέρνηση με τους δανειστές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι προχθές στη Βουλή σας άκουσα να ξαναλέτε, αν χρειαστεί θα ξανασυγκρουστούμε. Λοιπόν, είπατε πρόσφατα. Να το κάναμε και με τα κόκκινα δάνεια το κάναμε. Είπατε πρόσφατα ότι το καραβάνι θα προχωρήσει έστω και αν ουρλιάζουν τα σκυλιά. Επειδή αυτό είναι κάτι που το έχετε πει και στο παρελθόν, αλλά τότε στα σκυλιά. Όταν ήμουν στην αντιπολίτευση. Όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση. Τότε στα σκυλιά λοιπόν ήταν η τότε κυβέρνηση, ήταν οι δανειστές βεβαίως και ήταν και τα εξωθεσμικά κέντρα. Τώρα οι δανειστές πού είναι, στο καραβάνι ή στα σκυλιά? Ό,τι ίσχυε τότε ίσχυε και τώρα, κύριε Κουβαρά. Είναι μια ωραία παροιμία αράβικη αυτή, την οποία πράγματι την έχω ξαναπεί, όταν στην αντιπολίτευση όλοι ασχολιόντουσαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και αναφερόμουν στο εγχώριο πολιτικό, οικονομικό κατεστημένο. Οι δανειστές δεν είναι ένα νέο πράγμα.
Δανειστής μας, επαναλαμβάνω, είναι ο κύριος Ολάντ, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα, στηρίζει την Ελλάδα, έρχεται στο Κοινοβούλιο, λέει ότι δεν πρέπει να, υπάρξει, να έρθει η προστασία στην πρώτη κατοικία. Δανειστής μας είναι. Και ο οποίος σας τηλεφώνησε όντως και σας ρώτησε. Είναι ο κύριος Σόιμπλε, ο οποίος λέει ότι δεν έχει πάρει από τον Τσακαλώτο το σχέδιο για το ταμείο. Ενώ το έχει πάρει από τις 11 του Νοέμβρη. Σας τηλεφώνησε ο κύριος Ολάντ και σας ρώτησε αν το Πασόκ σας στηρίζει στην κυβέρνηση και γιατί δεν σας στηρίζει. Σας τηλεφώνησε ο κύριος Ολάντ όντως. Γιατί κυκλοφόρησε αυτή η δημοσιογραφική πληροφορία, η οποία όντως μας έκανε εντύπωση ότι μπορεί να ανησυχεί ο Ολάντ ή άλλοι στην Ευρώπη για το πώς πάει η ελληνική κυβέρνηση εδώ. Επαφή και επικοινωνία και έχει μια αληθινή, ειλικρινή έγνοια για την Ελλάδα. Όπως και για την Πορτογαλία. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που έγινε στην Πορτογαλία ήταν ενδεχομένως μεγαλύτερο πραξικόπημα από αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Αλλά διότι επί 2 μήνες οι άνθρωποι είχαν πλειοψηφία στη Βουλή και ο πρόεδρός τους έβγαζε αυτόν ο οποίος είχε μειοψηφία, έδωσε εντολή να πάρει την κυβέρνηση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, στην Ευρώπη υπάρχει μια μικρή, όχι ραγδαία, αλλά σημαντική μετατόπιση. Κυρίως μια μετατόπιση, θα έλεγα, στον πολιτικό άξονα μέσα στη σοσιαλδημοκρατία. Δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί στην Ελλάδα, πέρα από το να είναι μια δύναμη που είναι σημείο, αρνητικό σημείο αναφορά στην Ευρώπη, πως ένα κόμμα από το 40 τόσο πηγαίνει στο 6, εξακολουθεί να είναι μια δύναμη προσκολλημένη στο να στηρίζει την δεξιά και μάλιστα μια δεξιά που βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο. Αυτό προφανώς είναι κατανοητό στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Το βλέπουμε. Μάλιστα. Και εσείς φλερτάρετε με την σοσιαλδημοκρατία την Ευρωπαϊκή. Εσείς φλερτάρετε, διότι έχει σημασία. Είναι κοινό, ναι. Ταυτόσιμο. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένας διεμβολισμός, ας μου επιτρέψετε την έκφραση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει σε διαφορετική πολιτική οικογένεια. Θα μπορούσατε να είστε η αριστερή πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Αλλά είναι όμορος χώρος. Είναι όμορος χώρος και ξέρετε, όταν βρίσκεσαι σε ένα συμβούλιο 28, μπορεί να είναι πολυτέλεια όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να έχεις ανθρώπους που σε στηρίζουν και εσύ επίσης να στηρίζεις κάποιους. Μπορείς να είσαι με όλους απέναντι. Άρα με αυτούς που είσαι πιο κοντά θα συνάψεις συμμαχίες. Και εγώ ευελπιστώ και στην εκλογική αναμέτρηση της Ισπανίας να τριτώσει την πολιτική αλλαγή στον Ευρωπαϊκό Νότο. Ας μην ξεχνάμε ότι η Πορτογαλία έχει και ένα σημαδιακό περιεχόμενο, διότι έχουμε κυβέρνηση που συγκροτείται από τους σοσιαλιστές, από τους αντίστοιχους του ΣΥΡΙΖΑ και από τους κομμουνιστές, δηλαδή από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το αντίστοιχο ΚΚΕ εκεί. Για φανταστείτε πόσο διαφορετικό είναι αυτό. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα σοσιαλιστικό κόμμα που πετροβολά το ΣΥΡΙΖΑ και λέει: αν δεν έρθει η Νέα Δημοκρατία, δεν πάω πουθενά. Και έχει γίνει ουρά στην πραγματικότητα της Νέας Δημοκρατίας. Και μια δεξιά που επαναλαμβάνω βρίσκεται σε αδιέξοδο. Διότι προσέξτε, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το πολιτικό σύστημα δεν είναι ότι δεν κάνει η Νέα Δημοκρατία εκλογές, αλλά ότι δεν έχει στρατηγική. Ότι δεν διεξάγεται ένα ουσιαστικό ιδεολογικοπολιτικό διάλογο. Και θα μου πείτε, σε ένα τι σε νοιάζει, καλό σου κάνει, παίζει μόνο σου. Δεν είναι έτσι. Όταν ένα πυλώνα του πολιτικού συστήματος είναι τόσο ασταθής, δημιουργείται αστάθεια συνολική στο πολιτικό σύστημα. Και εντάξει, ελπίζω να μην υπάρχει αρχή της εκπομπής αν θα επανέλθετε στο διάλογο με τα κόμματα. Συγγνώμη, Βασίλη, γιατί θα τελειώσει η συνέντευξη. Ναι, αλλά έχετε πάρει τη μερίδα του λέοντος, αλλά δικαίως. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, από την αρχή της συνέντευξης αυτής υπενήσεστε ότι θέλετε να ξανακαλέσετε τους πολιτικούς αρχηγούς είτε στο Μαξίμου είτε σε ένα debate εδώ στην ΕΡΤ που μας φιλοξενεί απόψε. Θα γίνει κάτι τέτοιο και ποιος θα είναι ο σκοπός μιας τέτοιας πρωτοβουλίας? Όχι, δεν υπενήσουμε κάτι. Λέω ότι πιστεύω στον πολιτικό διάλογο, πιστεύω στην αντιπαράθεση με επιχειρήματα, πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει κουλτούρα, η κουλτούρα του πολιτικού συστήματος. Να μην θεωρείται δηλαδή υπερβολή να μαζευτούν οι αρχηγοί να συζητήσουν όταν γύρω μας συμβαίνει κοσμογονία. Όταν έχουμε 800.000 πρόσφυγες να περνάνε από τα σπίτια μας μέσα σχεδόν. Όταν έχουμε συγκρούσεις στη Συρία, αεροπλάνα να καταρρύπτονται κοντά μας, όταν έχουμε το Κυπριακό επιθύρες. Δεν είναι αδιανόητο να συζητούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Και τους είπα φεύγοντας ότι, ξέρετε, προβλέπω ότι θα ξανασυναντηθούμε σύντομα, διότι αυτά τα θέματα παραμένουν ανοιχτά. Και ξέρετε κάτι, εντάξει, η μικροκομματική αντιπαράθεση πάντοτε θα υπάρχει. Εγώ δεν θέλω να πω ότι. Αλλά πρέπει να αποκτήσουμε μια άλλη κουλτούρα διαλόγου σε αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Και να προσπαθούμε με επιχειρήματα και όχι με κραυγές.
Πάμε στο, πίσω στη διαπραγμάτευση. Ο λόγος στον Βασίλη Σκουρή για ό,τι θέλει, για τη διαπραγμάτευση. Ένα πράγμα θα πω εγώ. Φορολογία των αγροτών. Τι θα περιμένουμε να δούμε εκεί. Καταρχάς, να πούμε, δεν έχουμε πει τίποτα για το προσφυγικό, έτσι. Να πούμε, κύριε Χαρίτο, πρέπει να κλείσουμε πολλά ζητήματα. Έχουμε 20 λεπτά μπροστά μας. Τελικά ένα συμπέρασμα δεν μας φτάνει μια μισή ώρα. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην συνέχεια του προγράμματος. Ένα και δύο, αν σκοπεύετε ως κυβέρνηση να συνδέσετε το προσφυγικό και τις συνέπειες, πολύ μεγάλες συνέπειες που υφίσταται η χώρα μας σήμερα με την χαλάρωση του προγράμματος. Ξέρω ότι είμαστε σε πρόγραμμα, δεν είμαστε στη συνθήκη του Μάστριχτ. Όμως μπορούμε να το θέσουμε, μπορούμε να ζητήσουμε για τη χώρα να χαλαρώσει το πρόγραμμα για όλα όσα η χώρα επιβαρύνεται με το προσφυγικό και επιβαρύνεται τεράστια πράγματα. Καταρχάς, το θέμα της χαλάρωσης των ασφιχτικών οικονομικών πλαισίων με αιτία το προσφυγικό δεν είναι ένα θέμα που φορά μόνο την Ελλάδα. Σωστά. Και δεν το έχω θέσει. Επειδή εμείς δεν είμαστε σε, είμαστε σε πρόγραμμα. Αφορά αρκετές χώρες. Το έχει θέσει πρώτο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη Σύνοδο στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Μάρτιν Σούλτς, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και μάλιστα μίλησε για την ανάγκη να χαλαρώσει και το δημοσιονομικό σύμφωνο και το σύμφωνο σταθερότητας. Πόσο δε μάλλον και στην Ελλάδα, όταν η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο μάτι του κυκλώνα. Και ξέρετε, είναι αμέτρητο το κόστος. Δεν μπορεί να το κοστολογήσει κανείς εύκολα. Όταν εμείς έχουμε 24 ώρες το 24ωρο, άντρες και γυναίκες του λιμενικού, να βρίσκονται σε επιφυλακή, να σώζουν ζωές, χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο. Όταν έχουμε στα πέντε, σε όλα εγώ θα έλεγα τα νησιά, κυρίως στα πέντε αυτά που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στη Μυτιλίνη, στη Λέρο, στη Χίο, στη Σάμο, στην Κο, όταν έχουμε αυτές τις απίστευτα μεγάλες ροές, όταν πρέπει να δώσουμε πρώτη βοήθεια, όταν πρέπει να δώσουμε στέγη, τροφή, δεν είναι εύκολο αυτό. Ωραία, αυτό λέω. Εσείς πώς το θέτετε αυτό, θα στείλετε μια επιστολή, πώς θα το βάλετε, πώς θα το θέσετε ως θέμα. Μα δεν είναι κάτι το οποίο θα θέσω. Είμαστε ήδη σε επικοινωνία. Και ήδη έχουμε, και είμαστε και σε πολύ στενή συνεργασία και με τον Έλληνα Επίτροπο, τον Αβραμόπουλο, και με τον Άσελμπορντ, τον πρόεδρο της. Θα απαντήσω. Μα ήδη έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο αναγκών και προβλέπουμε ότι την επόμενη χρονιά θα χρειαστούμε μια αυξημένη χρηματοδότηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη στις 150 περίπου εκατομμύρια πρέπει να προσθεθούν και άλλα 350 για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανάγκες. Κουβέντα αυτή έχει ξεκινήσει, αν μου επιτρέπετε, από τον Μάρτιο. Δεν ήσασταν εσείς τότε κυβέρνηση. Ωστόσο, συζητάγαμε για τη Frontex. Πώς δεν είμαστε. Τον περασμένο Μάρτιο, ναι. Η κουβέντα ήταν για τη Frontex. Εμείς τα έχουμε ανοίξει όλα αυτά. Για το πώς οι Ευρωπαίοι θα συμμετέχουν με στρατιώτες, με αστυνομικούς. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Φτάσαμε να χτυπήσουν την πόρτα της Γερμανίας και οποιασδήποτε άλλης χώρας για να προχωρήσει τελικά το θέμα της Frontex την επόμενη εβδομάδα. Τους περιμένουμε. Ακόμα δεν έχουν έρθει. Λέτε ότι αυτοί δεν έρχονται. Λέω ότι από τον Μάρτιο έχει ξεκινήσει κουβέντα ότι η Frontex θα έρθει εδώ, θα στείλει υλικοτεχνικό εξοπλισμό, θα έρθουν με παρουσία αστυνομικών, στρατιωτών. Από τον Μάρτιο χρειάστηκε να φτάσουμε Δεκέμβριο, να φτάσουν οι πρόσφυγες στην πόρτα των Βορειοευρωπαίων. Έχετε δίκιο. Για να ξεκινήσει η συζήτηση για τη Frontex και κοιτάξτε, ακόμα την περιμένουμε. Εγώ δεν θέλω να κρύψω και τις δικές μας αδυναμίες. Τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είναι καμία χώρα, όχι καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα, αλλά και καμία χώρα ευρωπαϊκή προηγουμένη, δεν θα μπορούσε εύκολα να αντιμετωπίσει τέτοιες ροές. Όταν για παράδειγμα σε ένα νησί όπως η Λέσβος έχουμε 10.000 κατοίκους και έρχονται 15.000 την ημέρα, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει αυτό. Λοιπόν, όμως ανταποκριθήκαμε και κυρίως χάρη στην τοπική κοινωνία και στην αλληλεγγύη των νησιωτών μας, των ανθρώπων μας, και έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να έχουμε χώρους υποδοχής αξιοπρεπής στην Λέσβο και στην Χίο. Στη Λέρο και στην ΚΟ θα έχουμε μέχρι το τέλος του μήνα ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τα κέντρα υποδοχής. Πάω όμως στη Frontex. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει αιτήματα στα οποία δεν έχει ανταποκριθεί. Έχουμε κάνει αιτήματα και για προσωπικό και μας έχουν φέρει ούτε τους μισούς από αυτούς που έχουμε ζητήσει, και για σκάφη έχουμε ζητήσει 36, έχουν φέρει 8, και για μηχανές Eurodac για να γίνεται η ταυτοποίηση
έχουμε ζητήσει και δεν έχουν ανταποκριθεί. Και να πω και κάτι άλλο. Παρά το γεγονός, το αρνητικό, ότι διαπιστώθηκε πως ένας, δυο από αυτούς που είχαν κάνει τις επιθέσεις στο Παρίσι πέρασε μαζί με πρόσφυγες από τη Λέρο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει εδώ να πούμε ότι αυτοί ταυτοποιήθηκαν στα ελληνικά νησιά. Στην υπόλοιπη διαδρομή τους, αν εξαιρέσει κανείς τη Σερβία, περάσαν όλη την Ευρώπη χωρίς κανείς να τους δει τίποτα. Δεν ταυτοποιήθηκαν πουθενά. Κάποιοι πηγαίνανε πέρα, δόθε, Γαλλία, Βέλγιο, χωρίς κανένα να τους δει τίποτα. Εμείς εδώ κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Δεν είναι η Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι. Κάθε άλλο. Η Ελλάδα σήμερα είναι το τελευταίο οχυρό σταθερότητας σε μια ευρύτερα περιοχή. Επειδή είπατε οχυρό και επειδή σηκώνονται φράχτες στα σύνορά μας, κύριε Πρόεδρε, και η Ελλάδα, για έναν λόγο παραπάνω, στην περίοδο αυτή που το προσφυγικό είναι το κρίσιμο θέμα της Ευρώπης, αποκτά μια ιδιαίτερη αξία για την Ευρώπη. Επειδή συζητάμε για τη Frontex, θέλω να κάνω ένα ερώτημα σημαντικό. Ο κ. Αβραμόπουλος έλαβε σήμερα μία επιστολή κοινή από τον Γερμανό και τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών, που λένε, ζητάνε την ενίσχυση της Frontex και ζητάνε εξουσιοδότηση προκειμένου σε εξαιρετικές περιπτώσεις να δρά ακόμα και χωρίς σχετικό αίτημα κράτου μέλου. Με μία απόφαση της Κομισιόν. Είναι εν αναμονή της απόφασης αυτής. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς αυτό? Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο είναι σε σχετικό με τη Frontex. Γιατί δεχτήκατε τώρα τη Frontex στα σύνορα και όχι στις 25 Οκτωβρίου στη Σύνοδο Κορυφής, όπου δεν ήσασταν θετικός σε αυτό? Μα τι λέτε. Στα Σκόπια. Στη Σύνοδο που έγινε στις Βρυξέλλες για το Βαλκανικό δρόμο, πήραμε κάποιες δεσμεύσεις ως χώρα. Αυτές τις δεσμεύσεις υλοποιούμε. Στη σύνοδο αυτή υπεγράφει ένα κοινό ανακοινοθέν, στο οποίο έλεγε σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια σύνορά μας, ότι βεβαίως αποκλείσαμε τις κοινές περιπολίες και είπαμε συντονισμό με την τουρκική πλευρά, αλλά στο δικό μας το χώρο, στα ευρωπαϊκά ύδατα, η ελληνική ακτοφυλακή και η Frontex. Σε ό,τι αφορά τα βόρεια σύνορά μας, απορρίψαμε την προοπτική επιχειρησιακής δράσης της Frontex και συνεχίζουμε να την απορρίπτουμε, διότι το ζήτημα δεν είναι να έχουμε αστυνομικούς της Frontex να κοιτάνε προς τα Σκόπια έχοντας την πλάτη σε εμάς. Και είπαμε, και αυτό θα υλοποιήσουμε, ότι θα φτιάξουμε εκεί ένα κέντρο ώστε να γίνεται και με τη συνδρομή της Frontex ταυτοποίηση, εάν τυχόν υπάρχουν πρόσφυγες ή μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να ταυτοποιηθούν στα νησιά μας. Τότε ακόμα υπήρχε αμφιβολία από την πλευρά των εταίρων για το αν πραγματοποιούμε ταυτοποίηση σε όλους. Βεβαίως, εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ταυτοποιούνται πια. Παρ' όλα αυτά το δεχτήκαμε. Για πάμε βεβαίως. Γιατί να μην. Και αυτό θα γίνει τώρα. Δεν θα υπάρξει επιχείρηση στα βόρεια σύνορά μας. Η δράση της Frontex χωρίς το σχετικό αίτημα του κράτους μέλους. Από τον κύριο Λεβέντα, αυτό που ζητήθηκε από τον κύριο Αβραμόπουλο σήμερα από τους δύο υπουργούς εσωτερικών Γαλλίας και Γερμανίας, για την ανάπτυξη δυνάμεων και να δράει η Frontex ακόμα και χωρίς σχετικό αίτημα κράτους μέλους. Κοιτάξτε τώρα, η φύλαξη των συνόρων είναι θέμα που αφορά την εθνική αρμοδιότητα. Βεβαίως, εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με τη Frontex και να σας πω γιατί δεν έχουμε θέμα. Γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι η Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε τεράστιες ροές από την πλευρά της Τουρκίας. Και όλη μας η αγωνία, και γι' αυτό κάναμε και αυτή τη σύσκεψη, γι' αυτό έγινε και αυτό το παζάρι, γι' αυτό αποφασίστηκε να δοθούν και 3 δις στην Τουρκία για να βοηθηθεί και να βοηθήσει και τους Σύρους πρόσφυγες που έχει στο έδαφος της. Το θέμα είναι αν θα μειωθούν οι ροές από εκεί. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Λένε κάποιοι ανεύθυνα ότι τα ελληνικά σύνορα, λέει, είναι ελβετικό τυρί. Το είπε κάποιος στο Ευρωκοινοβούλιο και το λένε δυστυχώς ανεύθυνα και κάποιοι Έλληνες πολιτικοί εδώ αυτό. Τι ακριβώς ζητάνε από την Ελλάδα να πράξει? Ζητάνε να κάνει επαναπροωθήσεις σε αυτές τις βαρκούλες που είναι πάνω 100% στιβαγμένοι πρόσφυγες και παιδάκια, δηλαδή να πνίγει ανθρώπους στο Αιγαίο? Αυτό ζητάνε. Αυτό ζητάνε. Δεν έχουμε, ξέρετε κάτι, θα είχαμε την απόλυτη διεθνή κατακραυγή αν ακολουθούσαμε μια τέτοια πολιτική. Όπως, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι είχε συμβεί στο παρελθόν, στην υπόθεση των Φαρμακονής, εγώ θέλω να πω σήμερα τι γίνεται. Το ελληνικό, η ελληνική ακτοφυλακή σώζει ζωές. Και αυτό οφείλουμε να κάνουμε και με βάση τη διεθνή νομιμότητα. Είμαστε υποχρεωμένοι, όταν άνθρωποι κινδυνεύουν στα χωρικά μας ύδατα, να τους σώζουμε
και να εξετάζουμε εάν χρήζουν χορήγηση ασύλου. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος για να κλείσουμε το προσφυγικό και να πάμε λίγο και στην εξωτερική πολιτική, ιδωμένη. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί είναι ένας φράχτης, μιλήσατε για οχύρο πριν, είναι ένας φράχτης πλέον στα βόρεια σύνορά μας. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, μία μισό λεπτό έχει. Όσους δεν δέχονται στην Φύρομ, από τη Φύρομ, να περάσουν τα σύνορα για να κατευθυνθούν βόρεια. Τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι... Για να μιλάμε με όρους αληθινούς, φράχτης που... δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει στην Ουγγαρία, όπου βάλανε φράχτη και λένε δεν περνάει κανείς. Υπάρχει ένας ελεγχόμενος... Υπάρχει δυστυχώς και αυτό είναι παράνομο. Το οποίο ελέγχεται σε μεγάλο υπάρχει βαθμό μια σε σχέση με το ποιος απόφαση η οποία πάρθηκε από τα Σκόπια όταν προηγουμένως είχε πάρθει από τη Σερβία και είχε ξεκινήσει από τη Σλοβενία και κατέληξε, εν πάση περιπτώσει, Κροατία, Σερβία-Σκόπια. Να λένε ότι κοιτάξτε, να δείτε, εμείς θα αφήνουμε να περνάνε όσοι θεωρούμε ότι είναι πρόσφυγες. Εδώ όμως με βάση τους διεθνούς κανόνες και τη διεθνή νομιμότητα, αυτό δεν είναι, είναι παράνομο. Διότι δεν μπορείς να προσδιορίζεις το αν κάποιος είναι πρόσφυγας ή όχι, με βάση την εθνικότητά του. Τι λένε λοιπόν, αφήνουμε Σύρους, αφήνουμε Ιρακινούς, αφήνουμε Αφγανούς, δεν αφήνουμε τους υπόλοιπους. Αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Και είναι εξαιρετικά προβληματικό, διότι η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αποθήκη ψυχών, και μάλιστα ψυχών και ανθρώπων που δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε πρωτοβουλίες και παίρνουμε πρωτοβουλίες σε επαφή με τους διεθνείς οργανισμούς και με τους Ευρωπαίους εταίρους, προκειμένου να, να υπάρξει διαδικασία επιστροφής αυτών οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν χρήζουν τις χορήγησης ασύλου. Επιχείρηση της αστυνομίας αποκλείεται, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε λίγο, να σας πω κάτι γιατί είναι κρίσιμο αυτό. Εμείς ζητήσαμε από την Τουρκία να τηρήσει τις συμφωνίες επανεισδοχής. Τα readmission agreements που λένε στην Ελλάδα. Και με την Ελλάδα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ζητήσαμε το ίδιο να συμβεί για τις χώρες καταγωγής, Πακιστάν, Μαρόκο. Και μάλιστα πιέσαμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε να γίνουν returns, επιστροφές, όχι με έξοδα της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά κοιτάξτε να δείτε εδώ, για να δούμε ποιος έχει τα προβλήματα και ποιος είναι αυτός που αργοπορεί και κάποιοι θέλουν να δείχνουν το μουτζούρι στην Ελλάδα. Βάλαμε 50 περίπου μετανάστες στο αεροπλάνο της επιστροφής για το Πακιστάν, φτάσανε στο Ισλαμαμπάντ και το Ισλαμαμπάντ μας γύρισε πίσω τους 30. Έτσι δεν γίνεται δουλειά όμως. Και αυτό είναι ευθύνη και πρόβλημα ευρωπαϊκό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Εδώ θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να προχωρήσει πετώντας ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Άρα λοιπόν, αν τα Σκόπια θέλουν να κλείνουν σύνορα για να μην βάζουν τους μη πρόσφυγες, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν και τα Σκόπια και η διεθνής κοινότητα και η ευρωπαϊκή κοινότητα ότι αυτοί οι μη πρόσφυγες θα πρέπει ή να γυρίζουν στις χώρες υποδοχής ή και αυτούς να αποφασίσουμε να τους μοιραστούμε. Και να μένουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αποθήκη ψυχών. Το λέω για μια ακόμη φορά, το είπα και σύνολο κορυφής, θα το ξαναπώ και ευτυχώς βρίσκω ευήκο αότα. Αυτοί οι οποίοι είναι σκληροί, οφείλω να ομολογήσω, η καγκελάριος Γερμανίδα δεν είναι στη γραμμή της σκληρής στο θέμα αυτό και έχει κρατήσει μια οικοδομητική στάση και την οποία την κατηγορούν στο κόμμα της η συντηρητική και η σκληρή. Διότι αν είχε κρατήσει αυτή τη σκληρή στάση, την παραδοσιακή της ευρωπαϊκής δεξιάς, να πω έτσι, σήμερα η Ευρώπη θα ήταν σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση, αν δηλαδή είχε κρατήσει τη στάση της Ουγγαρίας. Και κοιτάξτε τώρα πώς όλα αυτά μπλέκονται με έναν τρόπο ιδιαίτερο, με την τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι. Και φέρουν το αποτέλεσμα των γαλλικών και εκλογών. Εδώ είναι η βραδιφλεγής βόμβα στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι ένα μήνυμα που μόνο για την Ευρώπη. Προφανώς και είναι ένα μήνυμα και ξέρετε κάτι, απ' την άλλη να λέμε ότι ο λαός μας υπερασπίζεται αξίες, δείχνει το πρόσωπο της αλληλεγγύης στην Ευρώπη και δείχνει και το δρόμο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει και το επίπεδο των αξιών της, αλλά και μια προοπτική ενοποίησης, διότι ξέρετε κάτι, το ευρωπαϊκό όραμα θα τελειώσει και θα σβήσει όταν θα αρχίσει ο καθένας να κοιτάει τη χώρα του και να φτιάχνει τους στίχους του. Το ευρωπαϊκό όραμα, εγώ το βλέπω από μια αριστερή οπτική. Άλλοι μπορούν να το βλέπουν από μια δεξιά. Είναι κατανοητό. Όμως όλοι θεωρούμε ότι η Ευρώπη
έχει μια προοπτική όταν είναι η Ευρώπη ελεύθερης διακίνησης και κεφαλαίων αλλά και ανθρώπων. Όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, ξεκίνησε το όραμα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Όταν θα αρχίζουν να ξαναχτίζονται τείχοι στην Ευρώπη, τότε θα τελειώσει μια για πάντα. Με τη δική σας οπτική, ένα λεπτό. Όση ελαστικότητα δείχνει, συγγνώμη, μια στιγμή, γιατί τώρα εδώ πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Τόση αυστηρότητα. Μένω στο θέμα. Ναι, τόση αυστηρότητα δείχνει απέναντι στη χώρα μας. Ποιος? Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι ακραίοι κύκλοι, ας τους πούμε συντηρητικούς κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διακινούν και τα σενάρια περί εξόδου από τη συνθήκη Σέγγεν, από τη ζώνη Σέγγεν, κύριε Πρωθυπουργέ. Έχετε δίκιο, κύριε Χαλιά. Η Ευρώπη δεν είναι ένα. Ναι, γιατί να υπάρχει αυτή η αντίφαση και να γέρνουν προς την. Η Ευρώπη έχει τις αντιφάσεις της, έχει και τις δυνάμεις της φιλοευρωπαϊκές, έχει και τις δυνάμεις που καμώνονται τις φιλοευρωπαϊκές, αλλά είναι αντιευρωπαϊκές στην ουσία. Περνάει μια μεγάλη κρίση. Η προσφυγική κρίση θα αλλάζει την Ευρώπη και η τρομοκρατία αλλάζει την Ευρώπη. Για, αναδεικνύεται ένας κοινός εχθρός, θα έλεγα εγώ, στην παγκόσμια, στη διεθνή σκακέρα, που είναι ο εχθρός της φονταμενταλιστικής τρομοκρατίας, όπου πρέπει να αναγκάσει όλες τις δυνάμεις, όπως έγινε κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που όλοι είπαν παρά τις διαφορές μας πρέπει να ενωθούμε απέναντι στον ναζισμό. Έτσι και τώρα έχουμε τον απόλυτο ναζισμό μιας τρομοκρατίας που δεν κοιτάει τίποτα και τα ισοπεδώνει όλα. Και πρέπει να υπάρξει συνεννόηση της διεθνούς κοινότητας παρά τις διαφορές Ρώσων και Αμερικάνων, Γερμανών, Γάλλων και όλοι μαζί. Όλοι μαζί πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία, να υπάρξει διπλωματική επίλυση στη Συρία. Κύριε Πρόεδρε, και να εδώ είναι ο μεγάλος κίνδυνος εγκλωβισμού χιλιάδων προσφύγων στη χώρα μας. Ολοκληρώνεται η συνέντευξη εδώ. Θα υπενθυμίσω μια και αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος όμως στη συνεργασία Δύσης, Ανατολής, Ευρωπαίων, Αμερικανών. Μια ερώτηση που είχε θέσει νωρίτερα ο Βασίλης Κουρής για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα πω για το Ταμείο, να πω μόνο κάτι σε σχέση με το τρομοκρατικό. Συγγνώμη, Αμερικανών και Ευρωπαίων θα εξακολουθήσει στο μέλλον σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρόγραμμα. Αμερικανών και Ευρωπαίων. Κοιτάξτε, εγώ είδα τον Τζον Κέρι προχθές, ο οποίος ήρθε και ουσιαστικά ήταν από τις διπλωμάτες Έλληνες, είπανε ότι δεν έχει ξανακάνει κανείς Αμερικανός πρωθυπουργός τόσο θετικές δηλώσεις για τη χώρα. Υπουργός Εξωτερικών. Ο Τζον Κέρι όμως δεν είναι διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εμείς το θέλουμε το Ταμείο έχει τη δική του διοίκηση και τα δικά του. Τη δικιά μας θέση. Το θέλουμε. Εντάξτε. Εμείς δεν ζητήσαμε τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο τρίτο πρόγραμμα. Γιατί πιστεύουμε από θέση αρχής ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίζει μόνη της τα προβλήματά της. Και δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν μια τεχνογνωσία καλύτερη από αυτή που μπορούμε να έχουμε εμείς. Ναι, αλλά οι Γερμανοί και οι Φιλανδοί λένε ότι θα φύγουν αν δεν είναι το Διεθνές. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα θέμα, ανεξάρτητα τι λένε οι Γερμανοί και οι Φιλανδοί, υπάρχει ένα θέμα και το Ταμείο τι θέλει να κάνει. Διότι το Ταμείο δεν χρηματοδοτεί και λέει θα περιμένω να δω αν έχει προοπτική βιωσιμότητα στο χρέος να μπω ή να μην μπω. Έχω την αίσθηση ότι πλέον μετά την επιτυχία ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Δεν καθίσταται και αναγκαία χρηματοδοτικά η στήριξη του Ταμείου. Διότι το ποσό που θα έδινε καλύφθηκε διότι έχουμε 19 δις λιγότερα. Άρα η συμβολή του έχει μια αξία συμβολική, σημαντική για κάποιες χώρες του Βορρά. Από την άλλη πλευρά όμως, εάν το δει κανείς ουδέτερα, θα δει ότι έρχονται οι εκπρόσωποι του Ταμείου στην Ελλάδα και απαιτούν για μεταρρυθμίσεις εξαιρετικά σκληρές, γνωρίζοντας ότι δεν τις αντέχει όχι το πολιτικό σύστημα, αλλά και η κοινωνία. Και πηγαίνουν στους εταίρους και απαιτούν λύσεις και προτάσεις για τη βιωσιμότητα του χρέους που γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους εταίρους. Αυτό είναι μια στάση που δεν μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει επικοδομητική σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν το τι θα κάνει το Ταμείο είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι όταν δύο μέλη συμβαλόμενα βρίσκονται σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, τότε θα πρέπει να αναζητήσουν ένα συμβιβασμό, όχι πηγαίνοντας ο καθένας στην ακραία εκδοχή. Ο συμβιβασμός πρέπει να βρεθεί στη μέση του δρόμου. Το Ταμείο λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει το συμβιβασμό, αν θα μείνει όχι στο πρόγραμμα. Κύριε Πρόεδρε. Αν δεν θέλει το συμβιβασμό, επίσης είναι κάτι που πρέπει να το πει δημόσια.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας απόψε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ. Κύριε συναδελφοί, ευχαριστώ και θερμά και εσάς. Λοιπόν, εγώ να βγάλω ένα συμπέρασμα, ότι δεν μας φτάνει ο χρόνος. Δεύτερον, ότι ο διάλογος είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη. Και εγώ τουλάχιστον είμαι στη διάθεσή σας. Να συνεχίσουμε τη συνέντευξη απόψε. Όχι, όχι. Είμαι στη διάθεσή σας και με άλλους δημοσιογράφους και με, και να ανοίξετε και το και με αντίλογο. Κύριε, διότι είναι αναγκαίο να υπάρχει αντίλογος, είναι αναγκαίο να υπάρχει ανοιχτός και ζωντανός πολιτικός διάλογος. Δεν θέλω να ακολουθήσω τα χνάρια προκατόχων μου που ούτε στη Βουλή πατούσαν, ούτε συνεντεύξεις έδιναν και όταν τις έδιναν. Έκανα να φύγει τον επίλογο. Τον επίλογο τον έχετε εσείς. Έχουμε να το δούμε και σε επίπεδο αρχηγών σύντομα αυτό το οποίο περιγράψατε. Και εγώ το έχω. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ απόψε στην ΕΡΤ. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ο Αντρέας πριν φύγει από κοντά μου έγραψε το ημερολόγιο του.